Ντάρι. Παιδιά! Ένα μυθάρι. Για άρχισα λιγάκι, συγγνώμη. Είχα πιάσει την κουβέντα με την Μουστούκου. Το ξέρεις αυτό, κορίτσι. Όχι, δεν θέλω. Έλα, ένα φυλάκι, ένα φυλάκι στο μακούλι. Να ξεκινήσει ωραία η κουβέντα. Να έχει εκνευρίσει, κάτσε σου. Μην δεις να αγκαλιάσω μια άλλη κοπέλα πια. Κάνουμε εκπομπή εδώ, πρέπει να είμαστε στην ώρα μας. Συγγνώμη, συγγνώμη. Μουστούκου, παιδιά, όταν τη βλέπετε τη Μουστούκου στον δρόμο, δεν την προσπερνάτε. Δεν θα συναντήσω ποτέ. Τι γίνεται, πώς πάτε αγοράκια μου καλά. Εσύ σήμερα με τα καρβουζάκια σου και εσύ τι φοράς. Ψαράκι, γιατί έχετε ζεστό Σαββατοκύριακο, όπως είπε η κυρία Σούζη. Μπράβο, έτσι μπράβο. Είμαστε πλήρες γεύμα σε ταβέρνα. Καλά, εντάξει. Γεύμα σε ταβέρνα καλοκαιρινή, πλάι στη θάλασσα. Πλάι, πλάι, πλάι. Είναι Παρασκευή σήμερα. Είναι Παρασκευή. Χαλαρώνουμε, ηρεμούμε, τελείωσε η εβδομάδα, η εργάση. Δίπλα στο κύμα. Μια χαρά, θα έχουμε ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολύ ωραίο. Προς το παρόν όμως, για να δούμε τι φόρεσαν οι άνθρωποι της τηλεόρασης και όχι μόνο. Είσαι όμορφη σήμερα. Μην προσπαθείς τώρα να. Όχι, αλήθεια, είσαι πάρα πολύ όμορφη. Σταμάτα. Είναι η κυρία. Θυμήστε μου, ρε παιδιά, το όνομα. Παπακώστα. Η κυρία Παπακώστα. Χίλια συγγνώμη, κυρία Παπακώστα μου, που σας ξέχασα. Χίλια συγγνώμη, κυρία Παπακώστα μου, που σας βάζουμε πλάνο δίπλα στη Μαρία Ηλιάκη σήμερα. Γιατί σήμερα κλέβει την παράσταση η Ηλιάκη, παιδιά. Την κλέβει. Την κλέβει την παράσταση. Την κλέβει την παράσταση. Σήμερα δεν είναι. Πάρα πολύ ωραία. Έχει βάλει το μαύρο του ζακετάκι τη από πάνω και το νυχτικάκι από κάτω. Πολύ ωραία. Νυχτικάκι αυτό. Είναι πάρα πολύ μόδα αυτό. Θα σου το δείξω μετά, θα σηκωθώ. Λοιπόν, η κυρία Παπακώστα, σας αρέσουν οι αντάβιες? Καθόλου. Επίσης, νομίζω ότι η κυρία Παπακώστα σήμερα έχει ντυθεί τρίτη εξαδρέφη της θείας της κυρίας Παπακώστα. Γιατί ρε εσύ το λες αυτό? Έλα τώρα, βλέπουμε όλο το τοπάκι εδώ. Το λέλουδο αυτό είναι μαραμένο φουλ. Έχεις δίκιο και νομίζω πως και τα χρώματα είναι λίγο... Έχω μια κατάθλιψη. Ξεκίνησε μπουμπούκι και έμεινε, ξέρεις, αυτό το... Το μαραμένο. Αποξηραμένο. Το μαραμένο. Σταματήστε, κοντρόλ. Εντάξει, δεν την αδική, νομίζω ότι την αδική βασικά το χρώμα του ρούχου. Α, τη σκοτεινιάζει το πολύ. Θα έλεγες πάλι, τα βάλαμε με το ξύλο. Τη σκοτεινιάζει πάρα πάρα πολύ. Ακριβώς γιατί το ξύλο είναι αυτό που είναι πίσω. Κατάλαβες. Ναι. Να τη δώσουμε. Ωραία, κάτι, ναι. Γιαννάκη. Θα τη δώσουμε λίγο. Έλα, το Μέιτσο για να πάρει λίγο χρώμα περισσότερο. Μάλιστα. Το χρειάζεται. Το χρειάζεται. Μάλιστα. Παρακάτω. Την αγαπώ. Έλα, σήμερα ήταν πολύ μαθητριούλα. Το σχολιάρο, παιδό. Την αγαπώ. Και αυτό είναι και, ξέρετε, είναι και υπονοούμενο. Παιδιά, είναι σαν την Blair από το Gossip Girl. Τι είναι αυτά, μωρέ, που δεν τα ξέρω. Έλα, το Gossip Girl είναι πολύ σήμερα, ναι, σήμερα είναι Gossip Girl. Φοράει τη στέκα της, το headband της. Είναι υπέροχη η μέρη σήμερα. Εμένα μου θυμίζει Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όχι, δεν και Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο μελαχρινό. Καμία σχέση. Γιατί ρε παιδιά, δεν βλέπουμε όλοι Gossip Girl. Συγγνώμη, βλέπουμε και ελληνική ταινία. Όχι, καμία σχέση. Όχι, όχι. Τώρα Αλίκη καθόλου αυτή. Είναι Αλίκη, ρε σε μέσα σε ειδικό. Αλίκη. Ωραία, Τζένι Καρέζη. Εγώ στηρίζω Μαρία. Τζένι Καρέζη πιο πολύ. Ευχαριστώ, θα μπορούσε. Ευχαριστώ. Τζένι Καρέζη. Αλλά και Μπλερ Γόλντορ στηρίζω. Και Μέρι Στατσάκη στηρίζω. Μ' αρέσει και τι, πάρα πολύ. Τη δίνουμε κάτι. Δώστε το θέμα. Υπερβολή. Έλα, είναι πολύ ωραία. Έλα, παιδιά, είναι πολύ ωραία. Είναι ωραία, ρετήτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο, κορίτσι. Είναι ωραία και φίλοι μα, άρα τη στηρίζουμε. Επόμενο. Α, ο κύριος Μπογδάνη. Εντάξει, είναι στυλάτος σήμερα πολύ. Δεν μ' αρέσει το μπες που κάνεις, το μπες παντελόνι. Νομίζω πως το προσθέτει όγκο. Τον προτιμώ με μονόχρωμα σκούρα τον κύριο Μπογδάνη. Κοίτα όμως τι ωραίο περπάτημα που έχει τη στυλ. Και κάτω φοράει το θετικό πάλι. Ρε παιδί μου, το κάνει σακούλα αυτό το παντελόνι. Μπροστά και πίσω. Και στον καβάλο και πίσω στον ποπό. Μα πού τον είδε εσύ τον καβάλο τώρα εκεί? Μα τον είδα την ώρα που προχωρούσε. Είναι το νούμερό του του ανθρώπου. Μα είναι μεγαλύτερο, παιδιά. Ναι. Ή αδυνάτησε ή είναι λάθος νούμερο. Εμένα μου αρέσει που είναι μεγαλύτερο το παντελόνι. Το κάνει λίγο λούζι, μου αρέσει, είναι λίγο. Τι να πείτε, τολμάτε να πείτε κακή κουβέντα για τον Μπογδάνο? Αφού μου αρέσει. Ναι, σιγά, γιατί δεν φοβηθεί τον Μπογδάνο. Μια χαρά ο άνθρωπος. Θα σε πιάσει το στόμα τον Μπογδάνο. Δεν ξέρω. Εντάξει. Θα γράψει ποίημα για σένα, πρόσεξε. Δεν είναι και εύκολος άνθρωπος. Σόπο μπορεί, μια χαρά είναι το παιδί, το έχετε παρεξηγήσει. Δεν είπα τον έχουμε παρεξηγήσει, γιατί έχει καυστική γλώσσα. Άλλες έχει πιάσει. Οπότε τι μας νοιάζει εμάς. Η αλήθεια είναι, ναι. Ας πάρουμε σειρά. Γιατί θα αγκωθούμε. Δώστε σε παρακαλώ το καπέτο. Α, ωραία, θα πάρει ένα καπελίνο. Καπελίνο, είπαμε. Είναι για αγόρια αυτό το βραβείο. Ωραία. Εντάξει, δίνουμε πάρα πολύ ωραία. Επόμενο. Ντόρα. Τι ωραία που είναι πάντα η Ντόρα. Πάντα είναι στυλάτη, παιδιά, αυτή η γυναίκα. Τι χρωματάρα είναι αυτή που φοράει. Συγγνώμη, έγινε στυλάτη, γιατί αν θυμάστε πως ήταν αρχή 90 στη Βουλή. Εντάξει, που ήταν λίγο κινησμένη στα έδρανα. Δεν ήταν τόσο στυλάτη εκεί. Ναι. Έγινε, μετά το έφτιαξε το στυλ πάρα πολύ. Έχει μακρύνει το μαλλί τη, έχει αδυνατήσει, παιδιά, σαν κοριτσάκι είναι. Ναι, πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και
Και την είδα τώρα ότι είναι καλεσμένη στο Skype τώρα πριν από δύο μέρες. Ναι, στο Μπουκάλο. Πάρα πολύ καλή, ρε παιδιά. Δίνω από τον Μπουκάλο γιατί βάζει τα γυαλιά στους πολιτικούς. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, Γιάννη. Μπράβο, ρε Γιάννη. Μπράβο, δεν σταθήκαμε. Πολύ. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμεθα με περισσότερα σχόλια. Διαγωνισμό. Θέλεις, δεν θα δώσουμε σήμερα, θα δώσουμε σήμερα τάμπλετ. Να δώσουμε ένα τάμπλετ, λέω και σήμερα. Ένα τάμπλετ ωραιότερο, το MLS, το IQ τάμπλετ. Σήμερα ποιο θα δώσουμε, το Space ή το Candy? Το Space. Το Space. Το Space. Μια και δώσουμε χτες Candy. Πάμε να κερδίσουμε λοιπόν και σήμερα ένα MLS IQ Talk. Αρκεί τώρα να πάρετε τηλέφωνο στο 9011-0033-25 να ακολουθήσετε όλες τις οδηγίες, τις ηχογραφημένες και ο πιο γρήγορος στην πληκτρολόγηση θα κερδίσει και σήμερα αυτό το ωραιότατο τάμπλετ για να το χαρεί και να το έχει συνέχεια μαζί του γιατί είναι σε ένα μέγεθος που χωράει και στην τσάντα. Μια χαρά. Είναι και πολύ ελαφρύ. Πάρα πολύ ελαφρύ, βεβαίως. Για να δούμε τι άλλο εφόρεσε ο κόσμος. Έλα το κορίτσι αυτό, μωρέ, το όμορφο. Κυρία Γιαταγάνα. Μωρέ, να σας πω κάτι. Άλλαξε το μαλάκι της. Πέρυσι ήταν πιο ριγέ γκριάσπρο. Φέτο το έχει κάνει αυτό το προσδιόριστο που δεν καταλαβαίνω τι είναι. Είναι χρυσό, είναι γκρι, είναι κιτρινό. Δεν ξέρω τι χρώμα το βλέπετε. Τι κόμμα είναι. Τι είναι. Σε ποια... Είναι ανεξάρτητη βουλευτής η κυρία Γιαταγάνα και είναι έρωτας. Δες τι όμορφη που είναι. Δες τι ωραίο σαγόνι, τι ωραία μητούλα, τι ωραία ζυγωματικά. Δεν είναι η γιαγιά. Τι μου θυμίζει, ρε παιδιά, κάτι μου θυμίζει η κυρία Γιαταγάνα. Είναι τη γιαγιά που θέλουμε όλοι να έχουμε. Είναι γιαγιά, είναι γυναίκα, είναι νεότατη. Τι είναι νεότατη, παιδιά. Έτσι είναι νεότατη. Μα δεν το είπα για κακό. Δεν μπορεί να έχει εγγόνια η κυρία Γιαταγάνα, λογικά. Εδώ έχει η Μαρία Σαμίου εγγόνη. Δεν θα έχει η κυρία Γιαταγάνα. Σε παρακαλώ. Είναι τόσο γλυκούλα, γιατί δεν είναι. Αυτή καλά τα έχετε εγγόνια. Εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Είναι πάρα πολύ καλή. Πρώτον, γιατί αυτή η κουάφα στο κεφάλι είναι φτιαγμένη σωστά για την ηλικία της. Την εκτιμώ πάρα πολύ. Μπορεί να έχει πετρώσει λίγο, να τη βρίσκω υπέροχη. Και το ταγεράκι της. Το σακάκι ωραίο με τη λεπτομέρεια στο γιακά του. Συμπαθέστατη και για την μέρα για την ηλικία. Έχει τέσσερις γιακάδες. Μην φύγουν οι δύο, να μην είναι άλλοι δύο. Ανατρεωματική. Σαν τα μικρόφωνα που σου λέει σου βάζουμε δύο για ασφάλεια. Για ασφάλεια 2012. Έλα, μου είναι τόσο γλυκούλα. Πρόσεξε τι θα τη δώσει. Δίνω πατομπούκαλο γιατί μα βάζει τα γιαγιά και αυτή. Είναι στην κατηγορία κύριε Μπακογιάννη. Είναι πολύ γλυκούλα. Είναι στην κατηγορία κυρία Μπακογιάννη. Ναι, ναι, επειδή είναι πολύ κομψέ και δύο. Δεν ξέρω, α, με αυτή την άποψη. Εντάξει, κυρία Γιαταγάνα, λίγο πιο μεγάλη. Επόμενο, επόμενο. Υπέροχη. Αυτή μάλιστα, είναι παιδιά. Είναι η αγαπημένη σου. Είναι η κυρία Σατσάκη. Μάλιστα. Η κυρία Σατσάκη μου, που δεν έχω έρθει ακόμη σε επικοινωνία μαζί σας. Τι γίνεται, γιατί έχουμε χαθεί έτσι. Παιδιά, αυτό το μαλλί δεν είναι δικό της. Είναι καινούριο μαλλί. Είναι ωραίο. Ναι, δεν είναι. Όχι, χωράει χέρι εδώ μέσα, το βλέπετε. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δικό της. Σ' αγαπώ. Πότε θα σε δω από κοντά. Άντε πήγαινε βρέστη. Πού να τη βρω, δεν ξέρω την κυρία Σατσάκη. Πού να απευθυνθώ. Κυρία Σατσάκη, μου, αν μας βλέπετε, στείλτε μας μήνυμα στο Facebook. Έχω μια ιδέα για σένα. Βλέπω μια πεταλούδα έτσι στο πέτο της. Πιστεύω αν στείλεις μια πεταλούδα θα πάει κατευθείαν και θα κάτσει εκεί και θα της το δώσει το μήνυμά σου. Είναι τατού. Είναι πεταλούδα τατού. Τι τατού, μωρέ, από τσιχλόφουσκα είναι. Έλα, Μαρία. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δέχομαι τα πάντα. Μα το γνήσιο τατού. Δεν σας επιτρέπω να μιλάτε αρνητικά για την κυρία Σατσάκη. Μα σε παρακαλώ. Το απόλυτο. Ναι. Ταιριάζει μόνο αυτό στην κυρία Σατσάκη. Άσε κάτω τη διάρα. Μία τιάρα. Άσε κάτω τη διάρα, Μαγκή. Κυρία Σατσάκη μου. Από μένα για εσάς, με όλη μου την αγάπη, την εκτίμηση και τον θαυμασμό για αυτό που βλέπω. Εγώ θα πω κάτι. Θα συνεχίσω το σχόλιο της Μαρίας για την τσίχλα και θα πω: κάποιος να κολλήσει εκεί στη χώρα μια τσίχλα στην κυρία Σατσάκη να αναγκαστεί να την ξυρίσει όλη. Ναι, ρε, νομίζω... στο μαλλί είναι από μόνο του. Έχει μείνει εδώ για πάντα. Μήπως κρύβεται ένα κόνσεπτ πίσω από αυτή μα την εμφάνιση. Μα τι κόνσεπτ, το κόνσεπτ του τρόμου. Επόμενο. Μακή. Εδώ είναι η αγαπημένη μας κυρία Ντενίση. Με το ωραίο της το καλσονάκι, γιατί έτσι πρέπει να φοράμε καλσόν από κάποια ηλικία και μετά και η κυρία Ντενίση ντύνεται πάντα αξιοπρεπώς και σύμφωνα με την ηλικία της. Είναι καταπληκτική. Τόπα. Μιμή φοράει πολύ ωραίο πουκάμισο, έτσι είναι αλικό πριν που της ταιριάζει. Πολύ στη μόδα. Και τα μαλλιά πολύ ευχάριστα. Θα την ήθελα να μην φοράει την πότα μόνο, θα προτιμούσα κάτι άλλο. Τι να φοράει, ένα μπουτίνι. Την μπαλαρίνα, εσύ να μπουτίνι, κάτι πιο μικρό, να δώσει λίγο πιο πολύ πόδι. Πολύ, πολύ, πολύ ψηλή πόδα. Νομίζω ότι δεν την κολλακεύει πολύ. Έχει και ποδάρα η Ντενίση, έτσι. Ναι. Πολύ ωραίο πόδι, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγο, αλλά ήταν πολύ φρέσκια. Εντάξει, εσένα μου έχει αρέσει.
Θα δώσω επίσης. Έμα, τι έχεις πάθει σήμερα. Πατομπούκαλο στην κυρία Ντενής, γιατί είναι πολύ καλή. Θα σε ρωτήσω, είναι πατομπούκαλο ή ματομπούκαλο. Ξέρεις τι, πρόσεξε. Θεωρητικά είναι ματομπούκαλο, αλλά αυτό έγινε τόσο μεγάλο που είναι σαν πάτος από μπουκάλι, κυριολεκτικά. Α, γι' αυτό το λες και πριν πήρε κάτι δουλειό πατομπούκαλο. Α, το λες. Άρα δεν είναι και πολύ καλό βραβείο. Όχι, είναι ωραίο το πατομπούκαλο. Πατομπούκαλο. Είναι καλό, μα έβαλε τα. Ξέρεις, πίνεις και ξεχνάς. Τα γελιά. Επόμενο. Πάμε, επόμενο. Έλα, αγαπημένη μας, Κατερίνα Ζαρίφη. Έχει βάλει και τη ζώνη στο σωστό σημείο σήμερα. Είναι πάρα πολύ καλή, παιδιά. Απλά εγώ θα ήθελα να είναι λιγότερο βαμμένη. Είναι πολύ έντονο το κραγιόν. Δεν μ' αρέσει την Κατερίνα αυτό. Εμένα δεν μ' αρέσει την κυρία Ζαρίφη το ύφασμα του πουκαμίσου. Θα ήθελα ένα πιο χοντρό ύφασμα, γιατί το βλέπω λίγο. Αυτό το διάφανο, το συνθήκη, το καλοκαιρινό, το λινό. Ναι. Που είδες και τσαλακώνει λίγο κάνει η Ζάρα και λες ασιδέρο ότι βγήκε. Ναι. Δεν το θέλεις αυτό όμως, γιατί είναι κορίτσια από σπίτι. Ναι. Και νομίζω ότι δεν είναι ένα ύφασμα που κολλακεύει πάρα πολύ το λινό. Εμένα, εντάξει, εγώ μόνο στο μακιγιάζ διαφωνώ σήμερα. Εσύ, Μάκη. Εγώ μόνο καλά λόγια θα πω για την Κατερίνα, γιατί πήρε με πήρε τηλέφωνο και με εκβίασε χτες. Τι το μάλιστα. Όχι, θα το πω, θα το πω. Μου είπε, δεν θα ξαναπείς κακιά κουβέντα, γιατί θα γίνει μεγάλο πατριωτή. Και επειδή μωρέ. Ξέρει πράγματα από τη ζωή μου η Κατερίνα, εγώ μόνο καλά λόγια από εδώ και πέρα. Εμένα δεν με πήρε να μου πει ευχαριστώ λόγω για τα καλά. Λόγω ανωτέρας βίας. Όχι, δεν την πείραξε. Λοιπόν, ήταν μια χαρά. Α, μάλιστα. Ξεκάθαρο wow, παλαμάκι στην κυρία. Ναι. Τέλος. Συγγνώμη, γιατί δεν δώσαμε παλαμάκι, αφού δεν μας άρεσε. Μα είναι πολύ καλή, είναι πολύ καλή. Δεν μας άρεσε, καμίσου. Γενικά ήταν ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραία. Παιδιά, σταματήστε, είναι ωραία. Εντάξει, επόμενο. Ο Χριστός και ο Απόστολος, τι χρώματα είναι αυτά, πολλά δεν είναι και λίγο μπερδευτικά. Παιδιά, εντάξει, τώρα θα κάνω step up εγώ και θα μιλήσω. Τι είναι step up, ρε Γιάννη. Αυτό που βγαίνω μπροστά, μπροστάρες και την υπερασπίζομαι. Μάλιστα, ναι. Αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αυτό το print εμένα. Μου κάνει λίγο σαν εργοτέχνης. Έχει τα χρώματα από πίνακα του Μοντριάν. Χωρίς να έχει αυτό το print. Όχι, πραγματικά. Ναι, αλλά πραγματικά είναι πίνακα, αυτό λες. Ναι, δεν είναι για ρούχο, είναι για πίνακα. Γιατί δεν έχει πει Oscar Wilde, αν δεν μπορούμε να είμαστε εργοτέχνες, να φοράμε εργοτέχνες, να το φοράει, κυρία. Τι είπες τώρα, Γιάννη. Όχι, είναι σωστός αυτό. Αυτό τι ναι, είπες αυτό τώρα, Γιάννη. Το έχει πει. Θα κάνω step up τώρα, Το έχει πει. Έχουμε κοιμά. Είπε σε συγκλονιστική ατάκα. Θα τη γράψω να τη θυμάμαι. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Αυτό που λέτε, άμα δεν είμαστε εργοτέχνες, πρέπει να φοράμε ένα εργοτέχνη. Άρα μας αρέσει το εργοτέχνη. Μας αρέσει το εργοτέχνη. Θα ήθελα με άλλο μαλλί για την κυρία, αλλά πολύ μας αρέσει. Τι που της δίνεις καπελίνο. Θα δώσω καπελίνο full. Να το, είναι πολύ καλή. Άκου τώρα να δεις τι μας ξημέρωσε. Κοίτα να δεις με αυτό το ντύσιμο. Κι όμως, του άρεσε. Ναι. Επόμενο. Δεν, εγώ μη με, δεν μπορώ. Έχω πρόβλημα. Νομίζω πως είναι όλο λάθος. Δεν είναι, είναι γιατί πολύ. Γιατί ρε παιδιά είναι όλο λάθος. Έρχεται το μαλλί και πέφτει πάνω στο, είναι αυτό φουλάρι. Πάνω στο φουλάρι. Ναι, γιατί αυτό το μαλλί. Για το μαλλί είναι λες και ο Λάιον από τα Undercuts το έπαψε μαύρο. Μα πραγματικά. Αυτό είναι. Είναι το μαλλί της Βανδύ αυτό. Δεν έπρεπε να είναι το μαλλί το δικό του αυτό. Δηλαδή δεν είναι ωραίο. Τι φοράει. Είναι δανεικό. Τι φοράει. Είναι δανεικό για γύριστο. Μα το, τα μανίκια που είναι έξω δεν τα βλέπετε, τα μπράτσα. Τα μπράτσα εντάξει, ωραία είναι. Μπρατσάκια. Τι εννοείς, ωραία είναι. Τι, θα βγούμε χωρίς μανίκια στην τηλεόραση. Εγώ φοράω, μα έχει με κοιτάξει. Καλά, εσύ δεν είσαι το δείγμα. Ναι, αλλά το παιδί μας δεν στη ωραία που είναι ντυμένο σήμερα μαζεμένο. Σαν καρπούζι. Μαζεμένο. Απλά μου γέρνεις λίγο. Γιατί γέρνεις. Σκολίωση λέγεται, όχι εντάξει. Δεν θέλω. Έχουμε καλό που ξέρω τι. Νομίζω πως ένας άντρας δεν πρέπει να φοράει αυτά τα πράγματα στην τηλεόραση. Δηλαδή, ένας άντρας πρέπει να φοράει μανίκι. Όχι τη ράντα. Ναι, είναι λίγο κι εγώ. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Τολμάστε έτσι εδώ πέρα το. Μπούστο αν θέλεις, αλλά βάζεις αυτό στο λαιμό να το κρύψεις, στο φουλάρι. Ναι, αφού το έχεις που το έχεις. Ή all the way, τίποτα. Άρα. Οπότε λοιπόν, αυτό που λείπει αυτό το look είναι αυτό το κόκαλο, μάλιστα. Το οποίο έρχεται τώρα και δένει. Μάλιστα, ωραία. Επόμενο. Κάπως το μάλι πιάνεται γιατί είναι πολύ. Επόμενο. Έλα, υπέρ. Μου θυμίζει ένα ταβάνι σε ένα κομμωτήριο αυτό, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ ταιριάζει η ατάκα που είπες του Oscar Wilde. Το πιστεύεις εσύ. Ναι, ε? Το πιστεύω. Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι η κυρία Κανέλη φοράει πάντα το πιο ωραίο αξεσουάρ, το θυμό της. Είναι πάντα έξαλλη. Και αυτό της δίνει πολλούς πόντους στο στυλ της. Αυτό θέλω να πω. Τώρα αυτό που φοράει δεν μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα, αλλά από την άλλη τάξη. Θα μπορούσα. Παιδιά, να πω κάτι. Γιατί δεν κάνουν τόσο έξαλλη τη Λιάννα κάθε φορά. Εγώ τη βλέπω όταν πάει σε συνεντεύξεις που είναι τόσο χαλαρή και ήρεμη και
peaceful. Εγώ πιστεύω ότι στα ελληνικά. Στα ελληνικά, γαλήνια. Δηλαδή, γαλήνια, μπράβο. Και εκεί δεν στον είμαι στα νεύρα. Πιστεύω ότι φταίει ο καπιταλισμός που είναι γύρω μας παντού και είναι έξαλλη, κυρία Κανέλη, συνέχεια. Μάλλον. Αυτό την εκνευρίζει. Το ρούχο αυτό μας τρελαίνει. Όχι, είναι για τρέξιμο. Απ' την άλλη, όμως, βέβαια, αν ήταν ήρεμη η Ιλιάνα Κανέλη, δεν θα τη θέλαμε. Ναι, η αλήθεια είναι πως δεν θα τη θέλαμε. Δεν τη θέλαμε, έτσι μας αρέσει. Σου κάνει ντενεμικό το μπουφάν. Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Φυσάει και δεν κουνιέται τίποτα. Πρώτα απ' όλα, πείτε μου ποια άλλη μπορεί να ντυθεί έτσι στη Βουλή. Πείτε. Α, εντάξει, θα μπορούσα. Οποιοςδήποτε τρέχει στο εθνικό κήπο όταν μετά τις 7. Ενώ να εμφανιστεί στη Βουλή. Καμία άλλη δεν τολμά να έχει τέτοιο look. Μπράβο στη Γιάννα Κανέλη. Μπράβο στη Γιάννα. Πάρε τώρα Γιάννα μου για ένα φιωγκάκι εδώ, χαριτωμένο, λαμιγιόν να έρθει να δέσει με το επίπεδο. Λαμιγιόν αυτό. Λαμιγιόν. Εντάξει. Λαμιγιόν. Αφού είναι λαμέ, θα τη αρέσει. Επόμενο. Όχι, όχι. Όχι, όχι. 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 Μένα στόμα μια φωνή όλη. Όχι. Όχι. Όχι, Μαρία μου, κάποιο εμισεί τον Α. Δεν δικαιολογείται. Δηλαδή τα ρούχα αυτά που τη δίνουν τη κοπέλα αυτή. Όχι. Κοίταξε, νομίζω, έχω την αίσθηση ότι τις αρέσουν τις Μαρίες αυτά τα ρούχα, τα συντηρητικά με τα βολανάκια. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι και λίγο δική της επιλογή. Παρ' όλα αυτά, εμένα δεν με χαλάει σήμερα το βολάν. Με χαλάει αυτό το χρώμα το... με τι... Ναι. Είναι το λάχανο ξέρασε αυτό το χρώμα. Έλα ρε Γιάννη! Μα συγγνώμη. Γιάννη δηλαδή. Είναι νεκρό πράσινο, παιδιά. Ναι, είναι, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, σαφώς νομίζω βάζει υποψηφιότητα για τη χειρότερη εμφάνιση σήμερα. Πιστεύω πως ναι, και αυτό το μανικά και τρύπατη τούρτα καθόλου δεν την κολλάει. Πω πω Γιάννη σήμερα, επόμενο. Α, μπράβο, κυρία μου, τι να πούμε εδώ. Εδώ είναι καταπληκτική. Ξέρεις τι θα ήθελα. Με τη Σούζη, να το πάμε ένα βήμα παρακάτω. Λοιπόν, θα ήθελα να τη δω. Ναι, έλα, εδώ είσαι. Ναι. Λοιπόν, Χριστίνα Σούζη, θα ήθελα να σε δω που είσαι στο κοντρόλ. Ναι. Τι κάνεις στο κοντρόλ, να κατέβει κάτω στην εκπομπή αυτή τη στιγμή. Θέλω να τη δω, λοιπόν. Να έρθεις εδώ, Χριστίνα, να τα πούμε και να κρίνουμε μαζί τις εμφανίσεις. Θέλω να τη δω, λοιπόν. Ας τη γυναίκα πάνω κάνει τη δουλειά. Μια χαρά είναι. Με κολάν, αυτά τα τύπου τα χοντρά. Με μπότα αυτή την που είναι σαν υπασίας, που είναι ψηλή μπότα, που είναι πάρα πολύ της μόδας. Και από πάνω ένα πολύ μακρύ σακάκι. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το ναι, look. Αλλά είναι ένα διαφορετικό look από αυτό που έχει η γυναίκα αυτή τη συγκεκριμένη μέρα. Εγώ αυτό το είναι προτείνω. Μια χαρά. Τι μου είναι είπε? Μια χαρά. Στη ναι. Ζωή σου έτσι δίνεσαι, Σούζη. Να έρχεσαι να δίνεσαι και στον καιρό, Χριστίνα μου. Βεβαίως, Χριστίνακι μου. Υπέροχη. Δώσε την κυρία το καπέλο. Μπράβο. 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 Είναι μπράβο. Πολύ καλή. Θα έχουμε καλό καιρό το Σαββατοκύριακο, Χριστίνα. Δεν στο είπα χθες. Ναι, 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 πολύ καλό καιρό. Να μην ακούμε. Δεν φοράμε καρπούζι, ρε Μάγκη. Τι νομίζεις, καλοκαίρια. Πολύ πάει. Ωραίο καιρό θα. Επόμενο. Μα δεν με προσέχεις όταν σου μιλάω. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Μα μιλάς και συνέχεια. Τι να πρωτοσυλλάβει. Ένα σκληρό δίσκο. Εγώ μιλάω συνέχεια. Όχι στην εκπομπή. Εκτός. Ποια είναι. Ξαναπήρει. Α, αυτή ήταν μια ωραία συνάντηση. Πώς την έχασα εγώ. Με μαλίσα ατσάκι. Τι εννοείται με μαλίσα ατσάκι. Είναι σαν να το έκλεψε, παιδιά. Όχι, η κυρία Σατσάκη έχει το μαλλί της λίγο σηκωμένο από την μια πλευρά, την έχω μελετήσει. Η Χριστίνα εδώ πέρα είναι και από τις δύο πλευρές το ίδιο το μαλλί. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Αφού, νομίζω πως αφού η Χριστίνα αποφάσισε να ντυθεί τόσο νεανικά, και καλά έκανε, έπρεπε να κάνει ένα πιο νεανικό μαλλί. Όχι αυτό το τόσο στημένο. Και εγώ πιστεύω από τη στιγμή, κυρία. Συγγνώμη, κόλλησα. Λαμπύρι, μπράβο. Αποφάσισε να φορέσει αυτό το καρό του καουμπόι, έπρεπε να βάλει και ένα σπιρούνι να ντυθεί όλο το καλά τώρα έπρεπε να λες εσύ. Απλά ναι, για να πεις κάτι. Ίσως έπρεπε να βάλει το πουκάμισο απ' έξω, γιατί είναι πολύ ωραίο το καρό, είναι και πολύ τάση. Αλλά το μαλλί έπρεπε να είναι λίγο πιο ίσως μια λογουρά, λίγο πιασμένο κάτι, πιο ίσιο. Όχι, γιατί δεν έδεσε το και πουκάμισο το, έτσι το εδώ όπως πάρα το δένουν οι καουμπόις. Θα σας απαντήσω. Ναι. Δεν έχει κοιλιακούς. Δεν μπορεί να το δέσει το πουκάμισο έτσι, Χριστίνα, δεν την κολλακεύει. Να φανεί λιγάκι ο αφαλός. Γιατί να φανεί, παιδί μου, αφαλός, τι είναι, 15 χρονών. Καλά, δεν το φοράνε οι καουμπόισε μόνο 15χρονε. Αυτό το φοράει, το αυτό το look είναι τη Daisy, πώ ναι, τη λένε. Duke. Daisy Duke. Είναι δυνατόν η Χριστίνα να το κάνει αυτό. Αυτέ τι αναφορέ είναι... έχουμε. Τι έχει εσύ, αυτέ. Μάλιστα, επόμενο. Η Χρύσα είναι από την κυρία Λιλή. Α, είναι από τον κύριο Πετρίδη. Ακόμα καλύτερα. Είναι ωραία η Χρύσα. Δεν είναι άσχημη, παιδιά. Όχι, όχι. Ωραίο κοριτσάκι. Όχι, όχι. Το μαλλί λίγο είναι σκλίβα, βέβαια, 1995, αλλά ευχάριστη. Εντάξει, Miss Cosmos, Miss Universe. 96. 96. Πώς τα ξέρεις. Είναι πριν γίνει Miss Universe αυτό το μαλλί, όμως δεν είναι φτιαγμένο. 95. Εντάξει, λίγο διάφορο. Ναι, ναι, μου. Ναι, ναι, το κοριτσάκι. Το μικρό κοριτσάκι, αφήστε το. Μικρό κορίτσι, επόμενο. Ναι. Έχετε λυσάξει με τη Βουλή. Γιατί τόση Βουλή σήμερα. Την αγαπάμε. Γιατί τόση πολιτική, λόγω της ψηφοφορίας απόψε. Είναι
Έχει πληροφορία απόψε. Παιδιά, ψήφο εμπιστοσύνη. Δεν πρόλαβα να διαβάσω εφημερίδες. Το βασικό θέμα είναι και μια εβδομάδα πια. Αλήθεια. Τις τάσεις της μόδας τις ξέρεις απέξω και ένα κατωτά. Ξέρω απέξω και ένα κατωτά. Μα είναι τα μεσάνυχτα. Θα δούμε. Είμαστε στο Sky, δεν τα μαθαίνεις αυτά πια. Είμαστε στο Sky, σου έχουν δώσει βασικές οδηγίες, δεν τις ακολουθείς. Εντάξει. Το look της Τάνιας Ιακωβίδου είναι Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Από το λαιμό και κάτω πολιτικός, από το λαιμό και πάνω τραγουδίστρια της πίστας. Το μαλλί που φαίνεται ότι είναι ψεύτικο. Ψεύτικο. Φαίνεται ρε παιδί μου. Ωραία τα ψεύτικα, αλλά να μην φαίνονται ρε κορίτσια. Σε ποια παράταξη είναι η κυρία? Είναι σε μια πολύ ωραία παράταξη. Στη Νέα Δημοκρατία νομίζω εγώ είναι. Μάλιστα. Είναι Νέα Δημοκρατία. Έβαλε κάτι θέλει ψήφο. Πάντως τον Μπορντό αυτό θα το βαρεθούμε φέτος, είναι πάρα πολύ μόδα, επόμενο. Εντάξει. Α, η Ελένη δεν την είδα σήμερα, τι φοράει, Black and white. Ξέρετε κάτι, θα ήθελα, όχι δεν θα ήθελα τίποτα, μ' αρέσει πολύ αυτή η φούστα. Και εμένα. Πάρα πολύ. Άνετη, ναι. Σεξι, πολύ ωραία. Απλά ξέρετε, επειδή έχω να τη δω από πέρυσι την Ελένη με ίσιο μαλλί, θα ήθελα να το ισιώσει μια φορά στην εκπομπή, έτσι για μένα, να το κάνει ίσιο που μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει αυτή η μπούκλα, δεν έχω τίποτα να πω, θα δώσω και ένα πάρα πολύ ωραίο καπελίνο. Καπελίνο. Πολύ καλό είναι. Κομψότατη. Καπελίνο στην Ελένη μας. Στην Ελένη. Επόμενο. Ναι. Μάλιστα. Τέλειο. Μας άκουσε νομίζω. Και ενώ το είχε βάλει μέσα την προηγούμενη φορά το πουκάμισο, τώρα το άφησε έξω έτσι πιο ελεύθερο, πιο μαζεμένο. Ναι. Το ντεκολτέ γιατί τόσο ανοιχτό? Παιδιά, άμα είσαι στο γυμναστήριο το πρωί το βράδυ, θες να δείξεις και τη δουλειά που κάνεις. Αν θες να δείξεις τη δουλειά που κάνεις, Μάκη μου, κάνει μια φωτογράφηση σε αυτό το πάρα πολύ ωραίο γνωστό περιοδικό, ναι, το αντρικό που έχεις και εσύ σπίτι σου. Ναι. Που το ανοίγεις και βλέπεις μέσα όλους τους γυμνασμένους. Δεν μας δέχονται όλους, σου θυμίζω. Ναι, αλλά αυτούς είναι ντούκι. Ναι, μπορεί να μην τον έχουν δεχτεί. Να τον έχουν δεχτεί, γιατί υπάρχει σειρά. Υπάρχει σειρά. Θα κάνω μια τρελή υπόθεση. Πιστεύω ότι ο κύριος Πετρίδης πρέπει να έχει μια αναφυλαξία, ένα έξεμα, ένα κάτι εδώ στο στέρνο. Και άμα κουμποθεί, φουντώνει. Μήπως φουντώνει με το βαμβακερό. Μάλλον. Ή μπορεί να είναι συνθετικό το που κάμισο και να μην είναι καλό το ύφασμα και να σου λέει τώρα μην με πιάσει τίποτα και να τρέχω σε γιατρούς. Δεν είμαστε για δερματολόγους. Παρά είναι κόκκινος, ρε παιδάκι. Οπότε στα φόρη το αφήνει πάντα ανοιχτό. Ναι. Δεν του δώσουμε τα με τον μπούκαλα. Όχι. Θα δώσουμε ένα λαμιγιόν. Ναι, γιατί. Γιατί είναι λάθος και το παντελονάκι μα είδες. Πάλι μακρύ, θέλει λίγο κόντιμα, θέλει λίγο στέμμα. Μα από τι να βάλει και αυτός ο άνθρωπος. Να σας πω, μια φορά θα μπορούσε να βγει και με τη φορμίτσα του. Ξέρεις τι θα μπορούσε να βγει, θα ήταν πολύ χαριτωμένο. Με στολή Σούπερμαν. Okay. Ναι, δώσ' του ιδέες. Θα ήταν πολύ χαριτωμένο. Η γιατί με αυτό το σωματότυπο το στηρίζει. Ταιριάζει. Βγαίνει ταιριάζει. Το S έξω. Μαζεύει επόμενο, μέση. Επόμενο, Γιάννη. Ναι, κυρία Παρασκευοπούλου, απλά προσπαθώ να καταλάβω τι έχει κάνει στα μάτια της και είναι τόσο βάντα. Είναι alien. Είναι λάθος το μάτι είναι αυτό. Είναι κάτι ταινίες που βλέπουμε, κάτι εξωγήινους που έρχονται. Δεν έπρεπε να τη βάψουν έτσι και έπρεπε να τη βάλουν και λίγο ρούζ. Γιατί δεν τη βάζουν λίγο ρούζ? Ναι, φαίνεται το μάγουλο ότι έχει δική του προσωπικότητα. Έτσι, ξεπετάγεται από όλο μα το πρόσωπο. Μα δεν υπάρχει μάγουλο, το βλέπεις το μάγουλο. Είναι ένα προσγειώνεται ελικόπτερο. Ναι, ρε παιδί μου, φαίνονται μόνο δύο μάτια που είναι πολύ ωραία τα μάτια της, αλλά γιατί. Δεν, επόμενο. Δεν πρόλαβα να σχολιάσω. Πάμε παραπέρα. Πάμε παραπέρα. Ήθελες να δώσεις παιχνιδάκι. Ήθελα να δώσω κάτι, δεν πειράζει. Καλά, συγγνώμη. Θα επανέλθω στο θέμα. Η Λίλη είναι αυτή. Σίγουρα. Είναι η Λίλη. Κοριτσάκι, όμορφο. Είναι η Λίλη. Μα πώς τις βρίσκεις από τα πόδια. Από τα πόδια, τις έχω μάθει πια. Παιδιά, είναι εντυμένη Εσμεράλδα, την αγαπώ. Γιατί Εσμεράλδα? Την Εσμεράλδα της Disney λέω. Αυτό το λίγο τσιγκάνα, λίγο έτσι άνετο, ρηχτό, αέρινο. Εμένα μου αρέσει σήμερα πολύ. Πολύ ωραίο είναι. Πάρα πολύ της πάει το μπλε. Είναι υποψήφια για καλύτερη εμφάνιση. Δεν είναι πάει και τόσο πολύ. Διαγωνιζόμενη για κάποιον. Εντάξει, έχει αιμονή, έχει πρόβλημα εσύ. Βασικά. Είναι σίγουρο. Θέλω να δώσω. Όμορφη κυρία, αλλά βλέπει το μαλλί μετά. Ανεβαίνει. Ανεβαίνει και εγώ. Αυτό. Θα ήθελα να σταματάει λίγο εδώ γιατί εγώ στο μαλλί. Λέμε, ήταν άλλη εμφάνιση. Και εγώ στο μαλλί χαλιέμαι. Ειλικρινά και τι δεν θα έδινα να έχω τον Γιάννη απέναντι από την Ιωάννα Λίλη μια θέλω μέρα. Θέλω πάρα πολύ να γίνει. Πάρα πολύ. Εγώ να δει πόσο θέλω. Θέλω να γίνει. Και θα έχω όλε τι ατάκε που έχει πει, θα τι έχω συγκεντρωμένε και θα τι παρουσιάζω. Θέλω να τι ηχογραφήσει καλύτερα, να τι πάρω να παίξουν. Εγώ πιστεύω ότι επειδή είναι τόσο γλυκούλε θα κάνουν πολύ καλή παρέα. Θα κανονίσουμε να πάμε για καφέ. Ναι, είμαι μέσα. Επόμενο. Αν σα δεχτεί η Ιωάννα Λίλη. Θα μα δεχτεί η Ιωάννα, είναι κομπλεξάριστη. Το ζετιμί. Τι έκανε τα μαλάκια της, τα έπιασε. Πολύ ωραίο. Πολύ πόση αδυναμία, παιδιά. Εντάξει, να φάει κανένα γλυκό η ζέτα. Δηλαδή δεν τη θέλω τόσο αδύνατη.
Εμένα μου αρέσει πολύ. Και πάντα είναι κούκλα, μα είναι τόσο ωραίο κορίτσι. Αλλά δεν μπορεί, δεν μπορώ να την δεχτώ τόσο αδύνατη πια. Απλά να σας πω κάτι. Ήμαρτο ρε παιδιά, τα πρότυπα που πλασάρουμε στην νεολαία. Δεν πλασάρουμε καλέ, δεν είναι τόσο αδύνατη. Εμείς καμπύλες υποστηρίζουμε στην διαφλέξη. Καμπύλες, παιδιά. Αλλά όχι. Ζέτα είναι πολύ ωραία, τι να πούμε. Είναι πολύ όμορφη. Είναι πάρα πολύ όμορφη, αλλά διαφωνώ εγώ λίγο με το ρούχο. Γιατί έβαλε τόσο μαύρο, αφού είναι. Ας βάλει λίγο χρώμα, την παίρνει δηλαδή. Για ποιο λόγο να βάλει όλο μαύρο από πάνω μέχρι κάτω. Εμένα δεν με ενοχλεί, γιατί έβαλε και τα πολλά αξεσουάρ και έκανε και το χείλος και το μαλλί είναι ξανθό πολύ. Οπότε δεν έχω θέμα με αυτό, με το All Black. Και πιστεύω ότι κολλάει πάρα πολύ. Το πόδι φαίνεται 3 μέτρα και κάτι. Πολύ ωραίο σκουλαρίκι. Δώσε παρακαλώ στην κοπέλα μου την αγαπημένη. Δίνω... Όχι την κορώνα θέλω. Στο τέλο. Λοιπόν, δίνω τιάρα, δεν νωρί. Στη Ζέτα τιάρα, γιατί είναι και αυτή μαύρη και ταιριάζει με το. Έτσι, μπράβο. Τιάρα στη Ζέτα μας. Και πολύ αγάπη. Επόμενο. Πραγματικά, πού φύγες και βρήκες τη μαύρη τιάρα. Άντε πάλι, μπορεί να σα κόσμο μια χρυσή βάση. Μια σημαίνει. Λοιπόν, αυτή τη μαύρη τιάρα την έχει φτιάξει μια Ελληνίδα σχεδιάστρια που λέγεται Σόμφ, η Μαρία Φλόρα. Ναι. Και είναι σχεδιασμένη στα πρότυπα του. Έχουμε δει όλοι το Snow White and the Huntsman με τη Charlize Theron. Αυτό είναι το πρότυπο. Φόραγε η Charlize Theron στην ταινία. Κυρία Ζαχαρέα, είναι πολύ του Hollywood, τι να τον κάνουμε. Πολύ, πολύ. Η κυρία Ζαχαρέα, η κυρία Ζαχαρέα δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ το μαλάκι έτσι που είναι αυτό το ευχάριστο. Α, το θυμάσαι καθόλου, τώρα το είδα το υπόλοιπο. κοιτάξτε, αυτή η μπλούζα είναι για να φυσήξει τη μύτη σου. Έχει παντού χαρτομάντιλα, έτσι κρέμονται. Ναι. Όχι. Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Ας της δώσουμε ένα credit. Γιατί έχει πολύ ωραίο καρέ, θα το ξαναπώ. Πολύ, και πολύ ωραίο χρώμα στο καρέ. Δεζαβού, το έχω ξαναπεί αυτό, ή πρώτη φορά το λέω. Όχι, ή το έχω δει στον ύπνο μου. Το έχω ξαναπεί. Ναι. Άρα λέω τα ίδια. Άρα επαναλαμβάνομαι. Όχι, είναι λοιπόν, καλό. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα τη. Να μην το αλλάξει ποτέ. Η κυρία Τρέμι φορούσε ίδιο κόσμημα, το θυμάμαι. Αλήθεια, λες. Βέβαια, βέβαια. Μα η κυρία Τρέμι πού? Όταν ήταν στο Μέγκα. Α, όταν ήταν στο Μέγκα. Ναι, μπορεί και να έχει δίκιο, να είναι. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά. Η κυρία Τρέμι φοράει ένα συγκεκριμένο οίκου. Ένα, δεν μπορώ να πω και όνομα τώρα. Συγκεκριμένο κάθε μέρα. Το είχε... Ναι, μοιάζουν λίγο. Και δεν είναι πλυνεβάλλον αυτό, δεν το πλένει. Όχι, βέβαια. Δεν το κάνει τίποτα. Το φυλάς σε θηρίδα. Θα δώσουμε παιχνιδάκι. Ναι, θα δώσουμε ένα λαμιγιόν γιατί δεν μ' αρέσει. Και εγώ αποφασίζω. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, επόμενο. Α, χιλά. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Κορμί και αλάτι. Ναι. Δεν μ' αρέσει εμένα. Δεν είναι το στυλ μου αυτό το ντύσιμο, ούτε αυτό το μαλλί. Αυτή είναι ανακόντα. Πάντως είναι πολύ σωστό εδώ το ρούχο. Δεν μπορώ να μιλήσω, πείτε εσείς που σας αρέσει. Υπέροχη. Μάλιστα. Μοναδική, καταπληκτική, διατήρησε το στυλ σου, πάντα έτσι. Η ζήλια που υπάρχει γύρω σου, αγαπημένη μου, δεν τη διανοείσαι, δεν τη φτάνει ο νους. Εγώ πρέπει να πω ότι κάποιος πρέπει να κλέψει το ψαλίδι από την κομμότρια της κυρίας Χιλά. Συγγνώμη, ποιος ζηλεύει την κυρία Χιλά. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει. Σίγουρα η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Ορισμένες φορές. Ναι. Σας βγαίνει αυθόρμητα. Δεν πειράζει. Αυθόρμητα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Είναι άνθρωπος που δεν παρεξηγεί κι αυτή. Μάλιστα. Είμαι σίγουρος. Μάλιστα. Πηγαίνει και πάρα πολύ και το τραγούδι που έβαλες, Γιώργο μου. Μπράβο. Μίκια Λάτι και. Πάμε. Θα τη δώσω βραβιάκι, αγαπημένα. Θα τη δώσω μια πολύ ωραία tomato. Μια ωραία tomato γιατί ταιριάζει με το look, πάρα πολύ πιστεύω. Αν είναι, δηλαδή θα έρθει, θα κάτσει τέλεια πάνω σε αυτό το φόρεμα. Επόμενο. Άργυρούλα μου καλή. Μ' αρέσει πολύ το ροζ της, αλλά νομίζω γιατί τόσα γράμματα. Ναι. Να, τώρα ψάχνω κι εγώ τη λεπτομέρεια για να πω κάτι. Θα την προτιμούσα σκέτη την μπλούζα. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Και εγώ συμφωνώ. Παρ' όλα αυτά, έχουμε πει για μαγείρεσες, δεν λέμε κακό λόγο, γιατί όταν μαγειρεύεις λερώνεσαι, πετάγεται σωστό. Τον κανάς και φτιάχνει κάτι γλυκό η κυρία Αργύρο. Οπότε ναι, ωραία. Μπορεί να μην θέλει να λερωθεί το κορίτσι. Τα φιλιά μας. Επόμενο. Η Τσολάκη. Έλα, παιδιά, είναι πολύ ωραία σήμερα. Υπέροχη. Είναι το στυλ αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Το crop top και η φούστα η μακριά. Μην το συζητάμε. Ναι, όχι, πολύ ωραίο το κρόπ, πολύ ωραία. Μην το συζητάμε, ωραία, μ' αρέσει, κάθεται. Λέει. Αλλά αφού τα έχουμε ξαναπεί 10.000 φορές, αυτό το μαλλί κουρτίνα. Ναι, ό,τι και να πει. Ό,τι και να πει, αυτό το μαλλί είναι το σήμερα κατά τεθέν τη και να το κρατήσει όλη τη ζωή. Το κοριτσάκι. Πρώτα απ' όλα, θέλω να πω ότι την επόμενη εβδομάδα θα γράψω ένα γράμμα στην κυρία Τσολάκη. Θα το διαβάσω εδώ πέρα δημόσια για αυτό το μαλλί, να το περιμένετε. Α. Και πριν από αυτό θέλω να πω ότι μου λείπουν κουρτίνες στο σπίτι και πιστεύω ότι τις έχω βρει στα μαλλιά της κυρίας Τσολάκη. Έλα, ό,τι και να λες, το μαλλί της κόντινε, εγώ το βλέπω. Δεν κόντινε καλέ. Όπα, και όταν έχει και βγάζει και αυτό το μπούστο στην κάμερα όχι, και όχι, έχει το και αυτό το. Δεν το κρύβει το μαλλί, όχι, δεν το βλέπω. Κρύβει, δεν το κρύβει. Κοίτα πλάνο, κοίτα πλάνο, τι κρύβει. Εδώ λέει καιρό, πριν δεν έβλεπα τίποτα. Το ντύσιμο τη είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι και το μαλλί, εντάξει, υπάρχει μια διαφωνία χρόνια τώρα. Εγώ με την Ελένη διαφωνώ για αυτό το μακρύ μαλλί, αλλά αφού τη αρέσει, επόμενο. Κοριτσάκι μου, σε στυλάτο, μην ακού κανένα. Δεν είπαμε ότι δεν είναι στυλάτο για το μαλλί, είπαμε. Γενικά λέω, γενικά. Βραδίνη. Α,
πολύ βραδινή λίτσα, αλλά είναι και Παρασκευή, οπότε εντάξει. Α, μακρύ φόρεμα, παιδιά. Πολύ μακρύ. Εντάξει, είναι σαν βασίλισσα της νύχτας. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Τι θα τη δείτε στις απόκριες. Έλα, σταμάτα. Γιατί? Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η λίτσα. Δώστε ένα καλό βραβείο. Επειδή σε συμπαθώ, δίνω μόνο μετάλλιο που είναι το ντεμίκαλο, ξέρεις. Δεν κερδίζει πρώτη, βγήκε δεύτερη τύπου. Α! Κάτι. Ναι, αλλά το πήρε το μεταλλιάκι της. Για σένα. Για μένα. Γιατί για μένα δεν το πήρε. Ευχαριστώ, ρε Γιάννη, σε μεγάλη καρδιά. Αχ, σαν τα κιλά. Επόμενο. Α, είναι η... Πολύ όμορφη. Πολύ όμορφη. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Κούκλα. Καλονίκη υπέρκομψη. Πολύ ωραίο το πορτοκαλί. Ωραίο σακάκι, ωραία, έτσι κάθεται παντού στα χέρια, στο όμο, στο μπούστο. Υπέροχη. Θέλει να ακούσει και κακή είδηση από αυτό το λουκ. Ναι. Δεν σε πειράζει. Μα κάνει πολύ. Άρα τιάρα εδώ. Δικαιωματικά. Δίνουμε κουπάτο. Τιάρα είναι για τον τέλο. Κουπάτο, θα δώσει κουπάτο. Κουπάει τόσο πολύ σ' αρέσει. Ναι, πάρα πολύ μ' αρέσει. Ωραία. Επόμενο. Η κυρία Γκάλιου προφανώ λούστηκε, έβαλε αφρό στα μαλλιά και βγήκε. Είναι ωραίο. Μ' αρέσει όμω εμένα αυτό το look, γιατί είναι λίγο αναρχικό. Μ' αρέσει. Και έχει από κάτω και την πέρλα, το κολλιέ αυτό που το κάνει λίγο πιο συντηρητικό. Αλλά μ' αρέσει. Το κολλιέ δεν πιστεύει ότι στέκεται μόνο το σε όλο το look. Δηλαδή ότι είναι, ξέρει, από μια άλλη εμφάνιση ξέμεινε. Όχι, δεν τη πάει. Ταιριάζει, okay. Πιστεύω. Ναι, εγώ θα δώσω αυτό το λαμιγιόν για να έρθει να δέσει το look, γιατί είναι έτσι ανδρόγινο. Οπότε νομίζω θα ήταν ευχάριστο να έχει και ένα δυο αξεσουάρ. Λαμιγιόν, λοιπόν. Λαμιγιόν. Μάλιστα, μάλιστα. Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως όταν έρθουμε. Κάτσε καλέ, τρόμαξα. Θα βραβεύσουμε την καλύτερη και τη χειρότερη εμφάνιση. Γιατί βάζετε τα παλιά, έβγαλε ο Ρουβάς καινούργιο τραγούδι, πιο ψηλά. Αυτό πρέπει να παίξουμε. Σε πρώτη μετάδοση έχεις ακούσει, Δρόμος FM, πρώτη μετάδοση. Πολύ ωραίο τραγούδι, πάρα πολύ ανεβαστικό. Μάλιστα. Πάρα πολύ ανεβαστικό, πάρα πολύ δυναμικό. Αχ, καλή επιτυχία, Σάκη. Πότε, αύριο έχεις συναυλία. Ναι. Α, μπράβο, καλή επιτυχία. Αύριο είναι το φινάλε του στην Αθήνα. Μάλιστα, για να δούμε, σας παρακαλώ, το δωράκι μας. Τηλεφωνήστε τώρα που σταθερό κινητό στο 9011-003325 για να κερδίσετε και σήμερα ένα τάμπλετ, το πιο hot τάμπλετ αυτή τη στιγμή στην αγορά, γιατί είναι ελληνικό. 9011-003325, ένα θα σας δώσουμε και σήμερα. Σήμερα είναι και ο τελευταίος νικητής. Θα δώσουμε σήμερα το Space. Ωραία. Να δώσουμε το Space. Να δώσουμε και το βραβείο. Να δώσουμε. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι. Καλύτερη. Λοιπόν, καλύτερη εμφάνιση δίνουμε σήμερα και τη διάρα μας στην κυρία Σαράφογλου του Μέγκα, στο δελτίο, εκεί που το λέει, που ήταν υπέροχη και πραγματικά με αυτό το look θέλεις να ακούς και κακές ειδήσεις. Και ορίστε εδώ, μαύρη, υπέροχη κτλ. Και δίνουμε την ωραιότατη τσαπουίτα, αυτό το πλαστικό λουδί που φυτρώνει στα στενά του κέντρου, του ιστορικού. Τσαπουίτα, το είπαμε και χθες. Στην κυρία Νικόλτσιου που φόρεσε αυτό το νεκρό λιβάδι πάνω της και έρχεται και κολακεύει το look αυτό το πλαστικούλι. Εντάξει. Μάλιστα. Είναι η πρώτη φορά που συμφωνώ με τον Γιάννη. Αλήθεια. Γεια, yeah, Μαγκή. Πρώτη φορά, Γιάννη. Έτσι. Μπράβο. Αρχίσαμε εδώ πέρα πάλι τα λεφτά. Να έχεις ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα περάσει πολύ ωραία. Πώς το ήταν τελετζή. Μα μην φύγεις. Όχι. Γιατί έχουμε πολύ ωραία τύπια εργένιδες. Και όχι μόνο. Τι τύπια εργένιδες. Τώρα θα δεις, περίμενε, κάτσε και δες. Να πέφτουν τα φίλια. Πάλι το αδύνατο κορίτσι ήρθε. Α, δεν έχεις φίλο, Βερενίκη μου. Γιατί που πήγε, Βερενίκη μου. Κορίτσι μου, κυρία Παλούμπη, τι κάνετε, πώς είστε? Αγαπημένη συνεργάτη του Cosmopolitan και όχι μόνο, και η βασίλισσα των συμβουλών. Tips. Queen Tips. Λοιπόν, τι έχουμε σήμερα? Λοιπόν, θα ξεκινήσω από... Αφήνω, βλέπεις, έχω κάτι αυγά εδώ, τα αφήνω για το τέλος, μας και γίνει καμιά ζημιά. Αλλά λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν, έχεις πάει στο κάμπινγκ, έχεις πάει διακοπές και δεν. Είδες που είναι λίγο δημόσιος τα μπάνια και αυτά και δεν έχεις που να αφήσεις την οδοντόβουρτσα. Κοίταξε και λίγο. Θες... Με φαντάζεσαι εμένα σε κάμπινγκ? Όχι, αλλά σε διακοπές ή σε πολύς μπάνιο, κόσμος πάει, βέβαια. Ναι, ναι. Λοιπόν, γενικώς για την οδοντόβουρτσα, καλό τύπη είναι το μανταλάκι. Το παίρνεις, το σφινώνεις, τώρα εδώ γλιστράει βασικά. Α, και κάθεται. Κάθε, θα μας κάτσει. Ορίστε, κάτσε.
Α, τι ωραίο. Πλάκα δεν έχει, για να μην ακουμπάει στα μπάνια, τα διάφορα, ακόμα και σε ξενοδοχεία. Ή άμα δεν έχει το καπάκι. Γιατί όταν είσαι και λίγο υποχόνδριος. Έχει ένα μανταλάκι μαζί σου και κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Μια και είπαμε μανταλάκια. Λοιπόν, κρεμάστρες. Έχετε κρεμάστρες, διαλύονται. Διαλύεται βασικά αυτό. Και δεν έχετε να τις κάνετε. Πολύ ωραίο κόλπο. Σπάς εδώ το κλιπ. Και κοίτα, το έχω σπάσει εδώ, να το σπάσουμε και μαζί να το δεις. Κάνεις μανταλάκια και πιάνεις. Έλα ρε εσύ. Πλάκα κάνεις τώρα. Είναι τέλειο. Λοιπόν, εμένα μου χαλάνε συνέχεια οι κρεμάστρες. Δοκίμασε ένα. Αυτό είναι μικρό. Να, έχω φτιάξει κι άλλο, έχω σπάσει. Με προσοχή και λίγη δύναμη. Ποιο? Αυτό. Να το σπάσω εδώ. Το κρατά, ναι. Έτσι. Λοιπόν. Α. Εντάξει, ήθελε λίγο πιο κοντά, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει, έχει πλάκα, βλέπεις. Το κάνεις έτσι. Τι ωραίο. Όπως και αυτό εδώ είναι μεγάλο και μπορείς να. Πιο μεγάλες σακούλες που χρειάζονται με καλύτερα κλιπ. Αυτό δεν είναι ωραίο και για χαρτιά. Ναι, α, ναι, σαν τα που έχουν κάτι ατζέντες και τα πιάνουν. Ναι, έλα, ρε Χριστί. Α, τέλειο. Οπότε σε περίπτωση που σου χαλάσουν οι κρεμάστρες, παίρνεις τα κλιπάκια και κάνεις αυτό. Πάρα πολύ ωραίο το βρίσκω αυτό. Λοιπόν, έχεις τζιν λοιπόν που το φερμουάρ πέφτει συνέχεια και βαριέσαι να αλλάξει το φερμουάρ. Έχω. Έχεις. Έχω. Λοιπόν, παίρνεις αυτό το κρυκάκι. Από κλειδί. Από κλειδιά, ναι. Το περνάς στο φερμουάρ που πέφτει, εδώ. Από εδώ. Α, το ανοίγεις, ναι, με το νύχι ή με περιμένα κάποιο κλειδί, ας πούμε. Για όσες δεν έχουμε νύχια. Για μένα δηλαδή, αλλά εντάξει, το κατάφερα. Το τραβάς επάνω. Το περνάς από το κουμπί. Α, γιατί τώρα αυτό θα σε ρωτούσα. Θα κρέμεται το... Τι, όχι. Κοίτα, το κλείνεις. Α, είναι πάρα πολύ εύκολο. Και για άντρες και για γυναίκες. Λέβαια, το είδατε. Να το ξανακάνω. Ενώ όχι, δεν το ξαναπερνάω γιατί δεν έχω μίλια. Αλλά περνάς το κρυκάκι από το φερμουάρ. Το τραβάς επάνω. Το περνάς από το κουμπί. Και το κλείνεις και το εξαφανίζεις. Ξέρεις, και δεν είναι παραμάνα που πρέπει κάθε φορά, άμα θες να πας στη τουαλέτα, να τη βγάλεις, να την κάνεις, να την κάνεις. Αυτό τσακ, το κατεβάζεις, τσακ, το ανεβάζεις και είναι εύκολο είναι και γρήγορο. Πολύ ωραίο. Και όλοι έχουμε και ένα ζευγάρι κλειδιά στην κάντα και μπορούμε να το κάνουμε. Και είναι και λίγο μόνιμο, άμα βαριέσαι να αλλάξεις το φερμουάρ. Με τι λούζεσαι. Όχι, δεν μπορώ να το πω. Όχι, δεν μπορείς. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο, ε. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα αυγά για το τέλος υπενθυμίζω. Λοιπόν, αθλητικά μπλουζάκια και δεν έχεις αθλητικό σουτιέν. Ναι, που φαίνεται. Μπράβο. Εγώ πολλές φορές τα αφήνω και φαίνεται, αλλά δεν είναι πάντα ωραίο. Ναι, αλλά δεν είναι πάντα σωστό. Λοιπόν, για κάποιον που δεν θέλει να φαίνεται, τώρα νομίζω ότι πρέπει να με βοηθήσεις να κρατάς την μπλούζα. Να κρατάω την κούκλα. Την κούκλα. Να σηκώσω την μπλούζα. Έχουμε έρθει πολύ κοντά με την κούκλα, παιδιά. Κράτα την μπλούζα εδώ. Ναι. Εκεί. Και. Δεν είναι πολύ ωραίο πλάνο τώρα, Βερονίκη. Κάτσε, γιατί έχει πέσει εδώ κάτι. Τι έχει γίνει εδώ. Τι. Oh. Τι! Δεν έχει περάσει το... Περίμενε. Μισό λεπτό. Βγάλουμε τίποτα. Βγάζουμε το χέρι της κούκλας. Βγάζουμε τα χέρια. Τι να κάνουμε. Περνάμε την τράντα. Δεν ξανάγεται. Να, παιδιά. Όχι, πάλι δεν το περάσαμε. Λοιπόν, εντάξει, δεν παίζει. Όχι, θα το κάνουμε τώρα. Εντάξει. Ξαναβγάζουμε. Δεν περάσαμε την πλούζα. Πώς βγαίνει, ρε παιδιά. Περίμενα να έρθω από εκεί. Όχι. Κάτσε, για να βγει πάλι το σουτιέν. Ψάχνω. Έλα, βάλω. Τώρα. Λοιπόν. Αυτό. Αυτό. Εντάξει, σπλάτερ η εκπομπή, American Horror Story. Δηλαδή για τώρα που σου θέλω. Για τώρα που σου θέλω. Αναμέσω στο σχόλιο. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε στο πρώτο στάδιο που κράταγες την μπλούζα. Από εδώ. Από εδώ. Ναι. Εκεί, λοιπόν. Μα τι να κάνω, παιδιά, φέρτε μου έναν άντρα κούκλο. Περίμενε. Έχεις ένα συνδετήρα, λοιπόν. Το περνάς από εδώ. Το περνάς και από εδώ. Και κοίτα. Α, άστε. Μαγικό. Καλή θέλει. Εντάξει, πάρα πολύ καλή. Εξαφανίζει ένα άντρα εκεί από την πίσω πλευρά που πάει το χέρι. Σαν κούπομα είναι. Όχι, πιάστο, δεν είναι. Σαν κούπομα είναι. Και φαντάζομαι ότι και σε τίποτα φορέματα που έχουν μπροστά κάτι κόμπου και δεν έχει πάλι τη σουτιά να βάλει, νομίζω ότι και πάλι μπορεί να γίνεται άμα είναι κάπως. Α, είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν φαίνεται να το πιάνω εγώ τώρα. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε στα αυγά. Πάμε στα αυγά. Λοιπόν, πώς να ξεχωρίζει του κρόκου από τα σπράδια. Να, ο κρόκο να και τα σπράδι. Ωραία. Υπήρχε ο παλιός ο τρόπος, θυμάσαι, με το τσόφλι που έπαιρνες και το έκανες έτσι. Mm. Υπάρχει όμως και αυτό. Πες ένα μπουκάλι από νερό, μπουκαλάκι. Ναι. Το ζουπάς. Το ζουπάς. Ναι.
Έτσι. Το γέρνεις λίγο. Συγγνώμη να σου κάνω μια ερώτηση. Περίμενε. Εντάξει, μας τα έκανες μαντάρα. Κοίτα. Α! Καλέ. Μαγικό! Μισό λεπτό να σου κάνω μια ερώτηση. Αφού το έχεις ρίξει εδώ, γιατί θες να το ξεχωρίσεις, έχεις κάνει λάθος. Πες ότι θέλεις να φτιάξεις ομελέτα για διατροφή που είναι μόνο ασπράδια. Γιατί εγώ αυτά τώρα τελευταίο καιρό. Ωραία. Και θες να βγάλεις τους κρόκους ή γλυκό. Δεν ξέρω που σου λένε πρώτα τα ασπράδια και μετά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά το έχεις ήδη κάνει με αυτή τη διαδικασία. Μπορεί όμως να σου έχουν ξεφύγει και να έχουν πέσει. Γιατί να το κάνεις, το ανοίγεις κατευθείαν και το κάνεις έτσι. Εσύ δεν τη βαριέσαι αυτή τη διαδικασία. Πού μπορεί και να πέσει. Μπορεί και να τη βαριέμαι. Να το δοκιμάσω, μπορώ. Περίμενε. Χιχι. Το ζουπάς. Για να σαβέ ντουζα. Ναι, και το ρουφάς. Έλα. Περίμενε, πάμε από την αρχή. Μπορώ. Το ζουπάς και το ρουφάς. Γύρισε το λίγο. Το ζουπάς και το ρουφάς. Πώς να ρουφήξω, καλέ. Πώς να ρουφήξει, εξηγήστε της κάποιος. Θα τρελαθώ σήμερα. Ωραία, εκεί τώρα πρέπει να ρουφήξεις. Περίμενε. Περίμενε. Έχει ήδη ρουφήξει με το μπουκαλάκι. Όπως το έκανε στην αρχή, περίμενε. Ωραία. Να το. Ωραία. Θα το κάνει η Μαρία. Εύκολο. Ρουφάς. Ζουπάς, ρουφάς. Ζουπάς, ρουφάς, αλλά δεν ρουφιέται, ρε παιδιά. Ζουπάς. Πιο κοντά βάλτο. Ρουφάς. Περίμενε. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Πάει ο μελέτα. Ναι, μπορώ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δεν είναι ίδιο πόσο εύκολο το έκανα. Απλά. Ίσως είναι πιο βολικό να έχεις ένα αυγό, κατάλαβες. Εγώ τώρα έβαλα δύο αυγά. Παίρνεις το ένα, το κάνεις. Βάζεις το δεύτερο, το κάνεις. Ωραία. Να και το πετάς πάλι. Περίμενα, το ξανακάνουμε. Άντε πάλι. Κάνα. Εντάξει, τώρα τα έχουμε κάνει μπάχαλα. Πάντως είναι, γίνεται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έκανα πάρα πολύ καλά σπίτι. Κορίτσι μου, τα κάνεις πάντα τέλεια. Φιλιά στο Κοσμοπόλιταν, σε όλα τα κορίτσια εκεί. Λοιπόν, να σκουπίσω εγώ λίγο τα χεράκια μου και έρχομαι, παιδιά. Να σου μάθουμε, Μαρία. Ζουπάς, ρουφάς. Αυτό να θυμάσαι. Θέλω να κάνεις πρόβες. Ζουπάς, ρουφάς. Αυτό είναι σωστό. Είναι εύκολο, δεν είναι δύσκολο. Ζουπάς, ρουφάς. Εντάξει, συνεργαστήκαμε. Λοιπόν, πάμε σε respect, αγαπημένο. Πάμε. Ο άντρας σου είναι αθλητής. Ναι, ήταν πολλά χρόνια αθλητής του πόλο. Έχω την εντύπωση ότι γενικότερα το βλέπουμε και το ακούμε αυτό με όλους τους αθλητές, ότι δεν ξέρω αν είναι επειδή είναι έτσι η ζωή τους και μπαίνουν από νωρίς ένα πρόγραμμα και ούτως ή άλλως αφού δεν μπορούν να έχουν μια άλλου είδους ζωή. Δηλαδή δεν ξενυχτάνε, δεν γυρνάνε, δεν μπορούν να αλλάζουν. Θέλουν λίγο έτσι. Θέλουν οικογένεια, θέλουν γουτσου-γουτσου. Θέλουν σπίτι, πώς να το πω. Και όλοι μικροπαντρεύονται κιόλας. Μικροπαντρεύονται όλοι οι αθλητές. Γι' αυτό πήρα κι εγώ αθλητή. Να πω στα σίγουρα. Τα δοκίμασα, λέω τα άλλα, εντάξει. Τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι να αγαπάς και ελεύθερο να αφήνεις. Ό,τι με κόπο αγκάλιασες στο χώρο του να δίνεις έτσι απλά. Τα μάτια είναι η καρδιά. Αγάπη είναι να τον αγαπάς κάθε μέρα πιο πολύ. Αυτό είναι αγάπη. Αφιερώνω το τραγούδι αυτό στον άντρα μου. Πουλάκι μου την αγγελία την έβαλε. Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη του ανώνυμου ερωτά του, ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος αποφασίζει, σύμφωνα με μαρτυρίες, να κάνει στην εκλεκτή της καρδιάς του την πιο πρωτότυπη πρόταση γάμου. Χωρίς να την ενημερώσει ποτέ, καταχωρεί στην εφημερίδα Εστία την αναγγελία του γάμου τους, της τηλεφωνεί και της λέει: «Μόλις σήμερα έκανα την αναγγελία του γάμου μας. Έχεις διορία 6 μηνών για να μου απαντήσεις». Όχι, βέβαια. Α, δεν υπάρχει. Είναι μια. Όχι. Είναι ράδιο αρβίλα αυτό με την αγγελία. Είναι μία από τις απόλυτες κοτσάνες. Κοτσάνες. Είναι μία από τις απόλυτες πατάτες. Κοτσάνες. Το έχω διαβάσει σε 100 εφημερίδες. Σε ρωτάω γιατί. Για πάντα η σιωπή σου. Υπάρχει σχολή. Πώς έχετε στο μυαλό. Σε ρωτάω γιατί. Τι σας διδάσκουν στη σχολή παρουσίαστων. Σε ρωτάω γιατί. Άμα κάνει νούμερα δεν είναι καλός. Σε ρωτάω γιατί. Άρα μη τώρα το. Η κόρη μου που γέννησα της έδωσα τα 5 ονόματα για τα παιδιά που θα θέλανε να κάνω. Διότι θα λέγανε βγάλε τον παππού, βγάλε της γιαγιάς το όνομα, το ένα το άλλο. 5 ονόματα. Μια μεγάλη εμπειρία
ζωή μου έγινε. Να πω στη Μέρη ότι αν δεν έχει υπάρξει τρίτο πρόσωπο, χάνει πολλά. Πρέπει να το δοκιμάσω πώς είναι. Καλέ, είχα ακούσει για τον κύριο Πολύζο ότι είναι σεξουάλας. Αλλά όχι τόσο πολύ. Θεσσαλία δεν είναι. Ναι, Βόλος. Άρα φημίζεται την περιοχή. Αλήθεια. Αλήθεια. Έτσι λένε, δεν έχω πάει. Δεν έχεις πάει ποτέ στη Θεσσαλία. Όχι. Πώς και έτσι. Δεν έχει τύχει. Πώς και σε ξέφυγε. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδιά, τρίτο πρόσωπο, δηλαδή τι εξαιρετικό μπορεί να έχει το να είσαι τρίτο ποτέ, πρόσωπο. Ποτέ, τίποτα. Είναι τραγικό για όλους και για τον πρώτο και για τον δεύτερο και για τον τρίτο, παιδιά. Τρίτο πρόσωπο ποτέ. Καλά, εννοείται ότι θα το έλεγε αυτό η κοπέλα με το πράσινο γυαλί και ναι, το ρούχο μέχρι πάνω μέχρι το λαιμό. Δηλαδή μου σήμερα και μαζεμένο το μαλλί. Σήμερα είναι Παρθενοπιπίτσα. Σας έχω πει το ανέκδοτο με την Παρθενοπιπίτσα. Όχι, είναι τεράστια. Έλα, είναι πολύ ωραίο, ρε Μαρία. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ανέκδοτο με την Παρθενοπιπίτσα. Πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Το ανέκδοτο με την Παρθενοπιπίτσα. Λοιπόν, είναι η Παρθενοπιπίτσα και παίρνει τηλέφωνο την μαμά της και λέει: Έλα, μαμά, να πάω στο πάρτι του Γιώργου, το θυμάσαι. Ναι. Έλα, μαμά, η Παρθενοπιπίτσα είμαι. Να πάω στο πάρτι του Γιώργου. Να πα, τη λέει η μάνα. Μετά ξαναπαίρνει. Αλλά θα με παίρνει τηλέφωνο κάθε 5 λεπτά. Ναι. Ξαναπαίρνει τηλέφωνο η Παρθενοπιπίτσα μετά από 5 λεπτά. Και λέγεται. Τι είπατε από πάνω το κοντρόλ. Α, δεν λέγεται στην τηλεόραση. Άμα δεν λέγεται στην τηλεόραση, δεν μπορώ να το πω. Εντάξει, γιατί. Δεν με αφήνουν. Δεν με αφήνουν, δεν με φάνε. Δεν πειράζει. Έλα, για να δούμε τι φαίνεται. Θα το πω μετά, μετά την Παρθενοπιπίτσα εγώ. Λοιπόν, ο κύριος Πολύζος, λοιπόν, έχει υπάρξει τρίτο πρόσωπο. Προφανώς ή έχει εμπειρίες από τρίτα πρόσωπα. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως έτσι όπως το είπε. Είναι σαν να το έχει ζήσει. Το έχει πάθει ή δεν το έχει πάθει, δεν ξέρω. Το έχει πάθει γιατί με τέτοια σιγουριά και να το συστήνεις και στη Μέρη Σινατσάκη και σε όλους και μάλιστα η Face Corda έχει και απορίες. Και ήταν πολύ σοφή απορία. Τρίτο πρόσωπο, τι εννοείς, δηλαδή να είσαι εσύ στη μέση, να χωρίσεις κάποιον και να είναι το τρίτο πρόσωπο το δεύτερο. Σας μπέρδεψα λίγο, αλλά δεν πειράζει, καταλάβατε. Όχι, εγώ το κατάλαβα το point σου. Ναι. Η Βάσο Κολυδά. Ναι. Τι ακριβώς είπε για τους αθλητές. Ότι επειδή δεν βγαίνουν και είναι λίγο πιο μαζεμένοι στο σπίτι, δεν πρέπει να ξενυχτάνε, δεν πρέπει να πίνουν, δεν πρέπει να παραφέρονται γενικά όταν είναι υπό την επίρρεια του αλκοόλ κάποιες στιγμές. Η αλήθεια είναι, παιδιά, είναι, οι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Ναι, και πολύ. Είναι και γι' αυτό είναι και οι περισσότεροι είναι και περιζήτητοι γαμπροί. Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι ο αθλητής είναι ένα επάγγελμα που, από το οποίο πολλές γυναίκες γοητεύονται. Και πολλές φίλες μου, ας πούμε, θα ήθελα να είναι με κάποιον αθλητή. Και είναι και όμορφοι οι περισσότεροι. Ναι. Καλοί άντρες, τι πάθατε, δεν μιλάτε. Εμένα δεν με αφήνω από τον ανεκδοτό μου, τι να πω. Έλα, ρε Μάκη. Τόσες εκπομπές, τόσες εκπομπές δεν είναι ανέκδοτα οι συνεργάτες. Εμένα και δεν με αφήνω. Θα μας πεις αυτό με την ντομάτα. Δεν είναι σόκι, ρε παιδιά, δεν είναι σόκι, είναι καθόλου σόκι. Θέλεις να πεις κάποιο άλλο, τόσο ωραίο. Έλα, την παιδιά, τόσο ανέκδοτα. Ωραία, πες ένα άλλο. Όχι, αυτό θέλω, την Παρθενοπιπίτσα, είναι πάρα πολύ ωραία ανέκδοτα. Μα δεν γίνεται αυτό τώρα, πώς θα πεις το τέλος. Δεν μπορώ να σας το πω γιατί θα χαλάσω το ανέκδοτο τώρα. Δεν πειράζει, δεν είναι καθόλου πρόστιμο το ανέκδοτο και να μου κάνετε τη χάρη. Δεν πειράζει. Ένα δακρυκίνη. Πείτε εσείς γιατί βάζω Κολυδά, αφού είναι καλύτερο το ανέκδοτο. Δεν είναι καλύτερο, ρε παιδί μου, απλά είναι το ανέκδοτο. Όχι, δεν πειράζει, δεν πειράζει γιατί βάζω Κολυδά. Ωραία, το λέμε του αθλητέ. Θέλει να πει κάτι άλλο. Όχι, θέλει. Τόσα ανέκδοτα ξέρουμε, ρε Μάκη. Πε αυτό με το σκουλίκι. Όχι, το σκουλίκι το έχω πει σε άλλε εκπομπέ. Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω αυτό με την Παρθενοπίτσα, το έχω πει πουθενά άλλου. Αυτό με το σκουλίκι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν με αφήνετε να πούνε ανέκδοτο εδώ πέρα. Δεν με αφήνετε να το πω. Όχι, δεν με αφήνετε. Δεν το βλέπω στο ύφος της Μαρίας. Δεν θέλει να το πω. Εγώ γελάω η κακομοίρα από τώρα. Δεν πειράζει. Δεν θα πεις τα σκουλίκια που είναι τα αγαπημένα μου. Με τα σκουλίκια το έχω πει η Ελσά. Σε ποιο δεν το ξέρω. Δεν θέλω. Ήθελα την Παρθενοπιπίτσα. Τώρα μου το χαλάσετε. Τώρα μου το χαλάσετε. Δεν θέλω. Μάκι μου. Μην κάνει σαν 15 χρονών. Ω, εντάξει. Δηλαδή ένα ρέκορ το ζήτησα κι εγώ. Πέστε την Παρθενοπιπίτσα. Θα πάω να το πω στο ραδιοβίλα που με αφήνουν. Ωραία, πε την Παρθενοπιπίτσα. Όχι, εκεί πέρα τελείω στάδη και δεν με αφήνουν. Σε παρακαλώ, Μάκι, πε την Παρθενοπιπίτσα. Έλα, πες. Και πηγαίνει την υπέρα λοιπόν τη λεφόνη μαμά της. Και λέει, μαμά, να πάω στο πάρτι του Γιώργου. Λέει, ναι, να πας, αλλά θα με παίρνεις τηλέφωνο κάθε 5 λεπτά. Α, λέει, εντάξει, σε 5 λεπτά παίρνει τηλέφωνο. Να πάω στο δωμάτιο του Γιώργου που λέει, να ανέβω στο δωμάτιο. Θέλεις να πεις αυτό με τα σκουλίκια καλύτερα. Λέει, να πας, αλλά θα με παίρνεις κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Ωραία, λέει. Μαμά, μαμά,
μάνα σε 5 λεπτά. Η Παρθενοπή πίτσα είμαι. Ο Γιώργος μου είπε να καθίσουμε οι δυο μας στο δωμάτιό του. Ωραία. Μπορώ να το κάνω. Να ναι, αλλά θα. Με παίρνει κάθε 5 λεπτά τηλέφωνο. Ύστερα από 5 λεπτά. Μαμά, μαμά, η Παρθενοπή πίτσα είμαι. Ο Γιώργος μου λέει να καθίσουμε και στο κρεβάτι. Να καθίσουμε στο κρεβάτι. Ναι, λέει, ναι, λέει η μαμά. Αλλά θα με παίρνει τηλέφωνο. Ωραία. Κάθε 5 λεπτά. Να πάμε σε διαφημίσεις και να μας πεις μετά το τέλος. Όχι, αν δεν έχουμε, συγγνώμη. Έλα, το κατάλαβα. Μετά από 5 ώρες. Έλα, μαμά, η πιπίτσα είπε. Έλα, μαμά, η πιπίτσα είμαι. Το καταλάβω και να το εξηγήσω. Όχι, όχι. Άμα θέλετε το εξηγώ και όχι. Το καταλάβαμε, Μάκη μου. Αρχίσαμε, τάχαμε τα ανέκδοτα. Και έλεγα τι μου λείπει από αυτή τη ζωή. Για να δούμε την κυρία Κολυδά που είναι παντρεμένη με τον αθλητή. Παντρεύτηκε ή... Α, παντρεύτηκε. Λοιπόν, ναι, τι να πούμε τώρα, το εξαντλήσαμε το θέμα. Ρίχτε μας την Τατιάνα που αφαίρεσε το τραγούδι στον Ευαγγελάτο. Τι γλυκό. Τι το αφιέρωσε? Ορίστε, τι το αφιέρωσε? Ποιο το αφιέρωσε? Ναι, το τραγούδι των ονειρά μου. Α, τι. Ωραίο, ένα ερωτικό τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο, δεν καταλαβαίνω. Ναι, αλλά τι τρέχει πια τελευταία και όλο αφιερώνει, και όλο φωτογραφίες με τον άντρα τη. Τι έχουν καμιά επέτειο? Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι απλά ζουν ξανά τον έρωτά του. Μα πάλι ναι. Χέρι-χέρι σου είδαμε σε κάτι φωτογραφίες που ήταν στην Κηφισιά και τρώγανε. Αυτό σου λέω. Τα ζευγάρια μετά από κάποια χρόνια ξαναπερνάνε φάση έρωτα, ρε παιδί μου. Μπορεί και η Τατιάνα με τον Νίκο να περνάνε αυτό. Που ξαναγνωρίζονται, ξανασυστήνονται και ξαναζούν τον έρωτα ξανά από την αρχή. Γιατί μετά έτσι είναι. Από τόσα χρόνια τώρα θα ξανασυστηθούν. Πόσα χρόνια να είναι. Πολλά χρόνια. Είναι παιδιά, πολλά. Πολλά. Πάνω 15 τύπου. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Εννοείται. Η κυρία Διαλίνα. Α, παιδιά, πάρα πολύ έξυπνη λύση. Συγγνώμη, εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με την κυρία Διαλίνα. Τι εννοεί? Τσακώνεται το σόι για το ποιο θα βγάλεις, ποιο όνομα θα δώσεις στο παιδί σου. Βγάζεις και του πεθερού και της πεθεράς και του μπαμπά σου. Έλα, και της μαμά σου και δίνεις και ένα δικό σου. Γεια σου, Τάκη. Και κούλα. Το παιδί σου τι απαντάει? Στο τάκι σου τι του αρέσει? Μα τι είναι αυτό το παιδί? Παίρνει και 5 φορές το χρόνο δώρα. Παιδιά, είναι μπέρδεμα. Παιδιά, όντως είναι μπέρδεμα και δεν φταίει το παιδάκι να, πώς θα λέει, να φορτώνεται τις δυσκολίες και τις διαφωνίες των γονιών τώρα. Άμα μεγαλώσει έτσι, δεν θα το ενοχλεί. Και πώς θα το λένε το παιδάκι? Είναι πρόβλημα. Εγώ σας το λέω. Έχω ένα περιστατικό από το σόι μου. Που ο θείος μου, τέλος πάντων ο ξάδερφός μου, το παιδάκι του το λέει και Κωνσταντίνο και Παναγιώτη. Και απαντάει και στα δύο. Η μισή τον φωνάζουν το ένα σόι Κωνσταντίνο, η άλλη μισή τον Παναγιώτη. Το παιδί, ναι, έχει αλλαλιάσει όμως. Μία Κωνσταντίνο, μία Παναγιώτη. Οι Λατίνοι τι θα πούμε που έχουν έρθει. Παναγιώτη πρέπει να το λες το παιδί, μία και τελείωσε. Γιατί αυτό είναι. Μα ναι, πραγματικά άντρα το φοράς πάνω. Ναι. Τώρα πέντε ονόματα. Και το Κωνσταντίνο, γιατί να το αφήσουμε? Το αφήνουμε. Είναι από το άλλο. Όχι, δεν θέλουμε. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Θα στηρίξουμε το δικό μα. Όχι, όχι, όχι. Γενικά 2, 3, 5 ονόματα δεν είναι πρόβλημα. Εκτός αν το έκανε για τους τύπους και ουσιαστικά ένα όνομα έχουν κρατήσει. Μάλλον αυτό. Με ένα όνομα θα το είδε. Ναι, αλλά και πάλι θα λέει δείξε μας την ταυτότητά σου και θα γράφει. Καλά, λένε. Διαβάζω εγώ την ταυτότητα. Κώστας, Νίκος, Γιώργος, με λένε Μαρία, Τάκη, Κατερίνα, Πέτρο. Όχι, αυτά είναι αντρικό γυναικείο. Με λένε Τάκη, Γιώργο, Κώστα, Πέτρο. Δεν ξέρω εγώ, Ηλιάκη. Είναι λίγο αυτό. Η Δίκη. Τι φωτογραφία ήταν αυτή που ανέβησε στο Instagram? Ω, Χριστέ μου. Σκιάχτηκα, ρε Βίκη. Ήταν δηλαδή λίγο τρόμαξα. Νόμιζα ότι είναι άρρωστη. Μα και εγώ έχω γενικό, αλλά δεν μου βάζουν τέτοιο. Αυτή την έχουν φασκιώσει. Τι λέγανε? Πρέπει να πονάει πάρα πολύ λογικά. Μα τι τις έχουν βάλει? Κάνει μια ειδική θεραπεία για τον Αφιένα, η οποία πρέπει να πονάει, αλλά πρέπει και η Βίκη να πονάει πάρα πολύ. Και γιατί βγάζει φωτογραφία σαν να είναι. Γεια σα. Γιατί έχει κλείσει τα μάτια. Υπέλαμπρη φωτογραφία. Φασκιωμένη, με τα μάτια κλειστά. Υπέρελαμπρη. Το κραγιονάκι, η σκιούλα, η μάσκαρα, όλη τέλεια όμως. Ναι, αλλά. Να δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πω. Όχι, ας μην μιλήσουμε. Ναι, ας πέσει τα βίντεο. Άστο. Βίντεο. Βρεκούτο, βρεκούτο, βρεκούτο. Εγώ θέλω να σε δω ευτυχισμένο. Βρεκούτο, βρεκούτο, βρεκούτο. Εγώ θέλω το δικό σου το καλό. Πάλι για σένα ναι, λοιπόν. Πάλι για σένα ναι. Όπως απολαμβάνουμε και ραδιοφωνικά, σε ένα ιδιαίτερο δίδυμο. Είναι καλά, είναι καλά. Υπάρχει διαφωνία, υπάρχει έντονος διάλογος. Είναι όλα επικοδομητικά. Είναι αρκετά ενδιαφέρουσα η συνύπαρξη. Και οι ακροατές μας βομβαρδίζουν συνεχώς με μηνύματα. Η μένη είναι με την πλευρά του Γιώργου. Η περισσότερη είναι με τη δική μου την πλευρά. Ούψ! Η περισσότερη είναι με τη δική μου την πλευρά, πρέπει να σας πω. Οπότε Skype. Ούψ! Κάνει. Skype.
Δεν υπάρχει κάποια κόντρα, δεν υπάρχει κάποια. Απλώς υπάρχουν πολλά θέματα στα οποία διαφωνούμε. Μα είμαστε τελείως διαφορετικοί, δεν θα μπορούσαμε να συμφωνούμε και σε όλα. Μπορούσατε να γίνετε φίλοι με τον κύριο Λιάγκα. Πρέπει να αφιερώσεις χρόνο για να αποκτήσεις ένα φίλο ή μια φίλη. Οπότε, όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι θα γινόταν. Έρθει μια πρόταση τηλεοπτική, να είστε μαζί με τον κύριο Λιάγκα. Το έχετε σκεφτεί? Δεν το έχω σκεφτεί. Δεν σκεφτόμουν το ραδιοφωνικό, το σκεφτώ το τηλεοπτικό. Σχολιάσει νομίζω και το μήνυμα που σας στείλει ο κύριος Γεωργιάδης στην αρχή. Ναι. Είχε πει καλλιέργεια μωρό μου. Εντάξει. Το μωρό μου. Εντάξει, όλα τον πειράζουν. Είναι μονόχνοτος. Μονόχνοτος ο Γιώργος Γιάγκας. Μα δεν του αρέσει τίποτα από αυτά που κάνω. Επειδή τα κάνει αυτός, δεν πρέπει να τα κάνω κι εγώ. Περασμένα, ξεχασμένα, όλα καλά. Η Μανολίδου είμαι σε θέση να γνωρίσω ότι κάνει τα αδύνατα δυνατά, πραγματικά κάνει τα αδύνατα δυνατά, να ανεβάσει την εκπομπή της. Καταλαβαίνετε σε τι αυτή έχει πέσει για να πάρει τη Γεωργία να ανεβάσει την εκπομπή της. Απόγνωση λέγεται. Απόγνωση λέγεται. Τα χαμηλά νούμερα την έχουν γλυκάνει ως άνθρωπο προφανώς. Άρα για οικονομικούς λόγους. Άσε μας, ρε φίλε. Μα πώς αναβγάλετε. Εγώ δεν την πιστεύω, αλλά δεν θέλω να μιλήσω για ανθρώπους που είναι εκτός τηλεόρασης τώρα. Τι είναι. Δεν πιστεύω όλα όσα είπε. Όταν μιλήσει για την. Πώς λένε, στο παρελθόν. Είπα κάποια πράγματα που πίστευα. Δικαιώθηκα σε αυτά που είπα. Εγώ δεν έχει χρειαστεί για τη δουλειά μου να ασχοληθώ με κάποιον άλλον. Ευτυχώς. Δεν θα ήθελα δηλαδή για να βγάζω το ψωμί μου να πληγώνω ανθρώπους. Δεν θα μου άρεσε. Θέλω να την προσέχεις την ευγενία, Γιώργο μου. Σώπη. Εγώ έχω τη λογική ότι δεν πρέπει να βρίζουμε και να προσβάλλουμε κανέναν, αλλά στο τέλος πρέπει να είμαστε σε έναν κόσμο που να λέμε τη γνώμη μας, άσχετα αν είναι θετική ή αρνητική, χωρίς να προσβάλλουμε κανέναν. Δεν είμαι της λογικής ότι όλοι είναι καλοί, όλα είναι τέλεια. Όλα μας αρέσουν και λέμε πάντα για όλους καλά επειδή κάνουμε δημόσια σχέση. Την πρώτη μας εκπομπή τη στέλνει μήνυμα ο Άδωνης και σου λέει καλή επιτυχία μωρό μου. Τρυφερό είναι. Και δεν στέλνει μήνυμα, τον ανεβάζει στο Twitter. Δεν τρυφερό. Κάτσε ρε, όχι, δεν είναι τρυφερό. Επίτηδες το έκανε για πρόμο, ρε. Και η Φέη μου στέλνει καλή επιτυχία. Και μπορεί να μου είπε και πιο πολύ από μωρό μου. Το έστειλε σε μένα όμως. Όταν ας πούμε γνωρίζουμε το συγκεκριμένο ζευγάρι ότι έχει στοχοποιηθεί επειδή εκφράζονται δημόσια. Όταν λοιπόν έχουν στοχοποιηθεί γι' αυτό, δεν το επαναφέρεις, δεν το πυροδοτείς πάλι. Ναι, μα διαφορούμε. Καταρχήν, ας πούμε, μου λέει τα παιδιά της θα δίνουν Λεωνίδα, ξέρω εγώ. Αλκαίο. Όχι, θα δίνουν τις απόκριες, παιδί μου, θα δίνουν. Αρχαίους Έλληνες. Διατηρηθεί το τις απόκριες, θα το δει στον άλλο Ηρακλή, θα κρυώσει καταρχήν. Γιατί ο Ηρακλής δεν μπορούσε τίποτα. Τι γίνεται με τον Γιώργο και την Ευγενία, εκτός από την ωραία εκπομπή που κάνουν στο ραδιόφωνο. Έχουν μία απλή διαφωνία. Όχι κόντρα, έτσι είπε η Ευγενία Μανολίδου. Απλή διαφωνία πάνω σε τύρα, παιδιά. Γενικά, είναι τελείως διαφορετικοί οι άνθρωποι και γενικά διαφωνούν στα πάντα. Οπότε, σωστά, δεν το έθεσα σωστά, έχουν διαφωνίες. Κοίταξε, είναι εκρηκτικό συνδυασμός αυτοί οι δύο. Πρέπει να παίρνουν πολλά λεφτά στο ραδιόφωνο. Γιατί? Για να κάνουν μαζί αυτή η δύο εκπομπή, σημαίνει είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή, εγώ στην συγκεκριμένη περίπτωση καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τον Λιάγκα. Δηλαδή, ο Λιάγκας έχει δίκιο, παιδιά. Σε ποιο θέμα τώρα όταν βλέπει όλα αυτά και την Ευγενία να προωθήσει τη μουσική της και τα παιδιά της να τα ντύνει, Ηρακλή και Περικλή. Ναι, εντάξει, αλλά είναι διαφορετικό. Εντάξει, πράγμα, είναι λίγο διαφορετικό, ρε παιδί μου. Ναι. Από εμάς. Έχει δίκιο τώρα. Είναι, γιατί. Έχει άλλο τρόπο ζωής η Ευγενία. Είναι φανερό. Εντάξει, είναι λίγο πιο. Τι πιο, πιο. Πιο. Ο Λιάγκας δεν είναι. Άρα για να είναι μαζί σημαίνει ότι παίρνουν καλά λεφτά στο ραδιόφωνο. Δηλαδή το κάνει. Δεν σαν εμάς, παιδί μου, που επειδή είμαστε μαζί, επειδή γουστάρουμε ένα στον άλλον, πάμε και με λιγότερα. Καταλαβες. Αυτοί πρέπει, επειδή έχουν μια κόντρα. Κόντρα χαρακτήρες δηλαδή. Δεν έχουν κόντρα οι άνθρωποι, μια χαρά είναι. Κοίταξε, εγώ το διαφωνώ. Τι το διαφωνείς? Όχι, όχι, δεν το διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Νομίζω δηλαδή ότι όσα λεφτά και να παίρνουν, δεν ξέρω αν είναι πολλά ή λίγα. Δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει, θα μάθω. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον το γεγονός. Προφανώς και γι' αυτό τους επέλεξαν. Και ο Γιώργος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Και νομίζω ότι ο Γιώργος επέλεξε την Ευγενία να είναι δίπλα του. Διότι όλη αυτή η κόντρα ετών που έχει υπάρξει ανάμεσά τους είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κίνητρο για να τους ακούσουμε στο ραδιόφωνο. Να πεις τώρα αυτοί θα τσακωθούν, θα σφαχτούν, θα τα βρουν, τι θα κάνουν στον αέρα. Οπότε όσα και να παίρνουν. Και να μην παίρνουν πολλά, δηλαδή θέλω να σου πω. Πιστεύω θα πάει τόσο καλά η εκπομπή τους που κάποια στιγμή θα τα πάρουν τα πολλά. Ναι. Ναι. Είναι και αυτό μια άποψη. Καλά, το θέμα είναι να αντέξει ο ένας τον άλλο για πάνω από μια σεζόν. Έλα, καλά, θα αντέξει. Όχι, δεν είναι και εύκολο. Γιατί? Αν είναι λίγα τα λεφτά, όχι, δεν αντέξει. Έλα, ρε, και τι εννοεί, γιατί το λες έτσι, εσύ ραδιόφωνο, το θεωρούμε τόσο εύκολο το ραδιόφωνο. Δεν θεωρώ ότι είναι εύκολο, απλά θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εύκολο από ότι η τηλεόραση σε αυτές τις καταστάσεις. Στη διαφωνία, στην. Γιατί, όμως διαφωνούμε στη τηλεόραση, να το δείξουμε. Παιδί μου,
τηλεόραση είναι έκφραση. Ναι. Δεν φαίνονται τα μάτια μας στο ραδιόφωνο. Γλώσσα του σώματος. Ακούγεται η φωνή όμως, μια χαρά. Ναι, εντάξει. Απλά νομίζω πως στο πρόσωπο φαίνονται περισσότερα πράγματα όταν δεν συμπαθείς τον άλλο. Έλα μωρέ, γιατί η ξυνήλα μας δεν φαινόταν στο ραδιόφωνο όταν βλέπαμε μαζί. Μα η ξυνήλα μας ήταν προσποιητή, ρε Μάκη, στο ραδιόφωνο. Προσποιητή? Ναι. Όπου τα γυρνάς, ρε Μαρία. Εγώ δεν προσποιούμε ποτέ. Οι γυναίκες προσποιείστε πάντα. Όταν είσαι σαν πάντα αυτό το πράγμα με τις γυναίκες να προσποιούνται, ρε παιδί μου, ακόμα και στο ραδιόφωνο. Με μεγάλη δυσκολία τον μεγάλη επιτυχία τον έκανα όμως και ταυτίστηκα και πάρα πολύ καλά. Είδες τι ωραία που το έκανα. Ναι, ήταν τόσο κόντρα ρόλος. Και έπαιρνα και πάρα πολλά λεφτά γι' αυτό. Αυτό ναι. Βεβαίως. Αυτό να το ξαναθυμηθώ. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε και ερχόμεθα. Ένα tablet IQ, MLS IQ, υπέροχο το tablet, το Space δίνουμε σήμερα. Πρέπει να τηλεφωνήσετε αμέσως στο 9011-00-3325. Ακούστε τις οδηγίες, ο πιο γρήγορος την πληκτρολόγηση θα κερδίσει. Μπορείτε να του πείτε, ας πούμε, πληκτρολογήστε τώρα το 4, παράδειγμα. Και κατευθείαν πληκτρολογείτε πάρα πάρα πολύ γρήγορα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Ο πιο γρήγορος θα κερδίσει και σήμερα ένα tablet Space. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία και πάμε σε βίντεο. Βίντεο, 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 βίντεο. Μια μέρα χτύπησε το τηλέφωνό μου και ήταν η Μιμή. Μου είπε πως θα ανεβάσει από τον Οκτώβριο μια πολύ ακριβή παραγωγή στο Ίδρυμα Μείζωνος Ελληνισμού για τη Σμύρνη. Δεν πρόκειται να παίξω, απλά θα τραγουδήσω σμυρνέικα τραγούδια. Θα υποδηθώ μια σμυρνιά τραγουδίστρια της εποχής. Η ίδια έγραψε το έργο και με έβαλε στο κλίμα. Ο θείασος είναι μεγάλος και η ηθοποιή εξαιρετική. Δεν έχω άγχος, γιατί ναι, μεν είναι ένα είδος καινούριο, αλλά εγώ θα κάνω αυτό που ξέρω. Όσον αφορά στην υποκριτική, για να ασχοληθώ με κάτι πρέπει να είναι καλωστημένο. Αυτό που ξέρω να κάνω είναι να τραγουδάω. Αν μπω στα χωράφια κάποιου άλλου, τότε πρέπει να νιώθω μεγάλη ασφάλεια. Ένα σπίτι καίγεται, παίρνει η ζωή μου φωτιά. Με την Νατάσα Θεοδωρίδη που μας την είχες ανακοινώσει πέρσι, τι έγινε και δεν θα είναι στην παράσταση τελικά? Αυτό ήταν μια δικιά της απόφαση. Α, εκείνη οποία... επέλεξε να μην είναι. Στην ουσία εκείνη το επέλεξε. Δεν τα βρήκαν στα λεφτά? Όχι. Τα βρήκαν το Φεβρουάριο και τον Ιούνιο είπε κάτι άλλο. Είπε ότι δεν προλάβαινε τόσες παραστάσεις, δεν ήταν ικανοποιημένοι με τα οικονομικά, οπότε αυτό είναι σαν ανερό αυτό που είπα. Δεν θέλω να τη σχολιάσω, δεν θέλω να τη σχολιάσω. Εγώ τη συμπαθώ την Νατάσα και τη θεωρώ και καλή τραγουδίστρια, αλλιώς δεν θα της πρότεινα και δεν αλλάζω γνώμη όταν λέω σε κάποιον κάτι, αλλά η διαφωνία της έπρεπε να είναι το Φεβρουάριο. Δεν θέλω να τη σχολιάσω. Υποκρισία. Σε προσωπικό επίπεδο δεν σου εξήγησε και εσένα να σου πει Μιμή, αποχωρώ για αυτούς τους λόγους. Δηλαδή δεν μιλήσατε εσείς, οι δύο? Ναι, η κουβέντα ήταν ότι δεν ήταν ικανοποιημένη με τα οικονομικά και ότι δεν μπορούσε να αφιερώσει τόσο χρόνο. Δεν προσπάθησες να τη μεταπίσεις? Όχι, όχι. Τι νόημα έχει να μεταπίσει κάποιον αν δεν καταλαβαίνει την αξία ενός πράγματος και δεν το θεωρεί σημαντικό? Δεν θέλω να τη σχολιάσω. Θα είναι ένας που θα κάτσει με το ζόρι. Δεν τον θέλω με το ζόρι. Αυτό είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα και μια πολύ σπουδαία παραγωγή. Θέλω αυτοί που συμμετέχουν να είναι περήφανοι, να χαίρονται. Και ήρθε ο Τσέρτος, που είναι ένας άνθρωπος υπέροχος καλλιτέχνης, μορφωμένος άνθρωπος, με γνώσεις ιστορίας, που το χαίρεται. Δεν θέλω να τη σχολιάσω. Υποκρισία. Τη Θεοδωρίδου αντικατέστησε ο Τσέρτος? Ναι. Α, δεν έπαιρνε την αντικαταστήση γυναίκα? Όχι,
Ίσως δεν βρήκανε κάποιο που να ανταπεξέρχεται στο ρόλο. Τέλος πάντων, ναι. Άλλο είναι το θέμα μας. Εγώ την είδα πειραγμένη την κυρία Ντενίση. Πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ πειραγμένη. Ναι, κοίταξε. Υπάρχουν δύο πλευρές. Μία πλευρά της Νατάσας. Είναι το καλό και το κακό. Όχι, δεν είναι πάντα το καλό και το κακό. Μπορεί να έχουν και δύο δίκιο, ρε παιδί μου, κάθε μία από την πλευρά της. Προφανώς η Θεοδωρίδου, εγώ δεν την ξέρω, εσύ την ξέρεις καλύτερα. Ενθουσιάστηκε με την ιδέα, γιατί θα ήταν ωραίο να τη δούμε σε ένα musical. Και μπορεί μετά να συνδύασε ότι τα λεφτά που έχω συμφωνήσει δεν είναι όσα θα έπρεπε να πάρω με τόσες πρόβες και τόσο. Μπορεί να μην είχε καταλάβει τον όγκο της δουλειάς. Δεν είναι μόνο τα λεφτά. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι μια συνεργασία τέτοιου τύπου χαλά, γιατί φαντάζομαι ότι η Νατάσα θα έλεγε τα τραγούδια της παράστασης. Δεν θα συμμετείχε, δεν θα ήταν ηθοποιός. Ναι, αλλά η κυρία Ντενίση... Δεν την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, φαντάζομαι. Όχι, θα ήταν σε στιγμιότυπο, όπως είπε και η ίδια, που θα παρίστανε μια σμυρνιά τραγουδίστρια. Θα περνούσε και θα έλεγε τα τραγούδια. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι με τους καλλιτέχνες, ξέρετε τι γίνεται, με τους τραγουδιστές, στην πορεία λες κάποια πράγματα, συμφωνείς κάποια πράγματα, αλλά στην πορεία έρχεται μια άλλη πρόταση που είναι κατεξοχήν πάνω στη δουλειά σου και είναι, ας πούμε, ένα σχήμα, ένα μπουζούκι, μια νέα συνεργασία, κάτι άλλο. Ναι. Και λιγάκι τα σταθμίζεις πάλι τα πράγματα και λες δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Όταν δεν έχεις δώσει τα χέρια. Όχι, θέλω να πω ότι μπορεί να είναι κάτι που να είναι τελείως κόντρα. Δηλαδή, όχι, τι να δώσω τα χέρια. Λες ότι το κάνω ή δεν το κάνω. Αυτό σου λέει. Ποτέ δεν είχα να δώσω τα χέρια. Ναι, αλλά επειδή μου είναι κάτι που το συζητάς τον Ιανουάριο και είναι να γίνει τον Οκτώβριο. Ενδιάμεσα, σας λέω από τον Ιανουάριο μέχρι τον Οκτώβριο. Δανείζομαι τώρα, δεν ξέρω τους μήνες, δεν τους θυμάμαι από το βίντεο που είδαμε. Ναι. Αλλά μέσα σε αυτούς τους 6 μήνες μπορεί να προέκυψε μια συνεργασία της Νατάσας στο μαγαζί, σε ένα μαγαζί, σε ένα δίσκο, σε μια άλλη συνεργασία που είναι πάνω στη δουλειά της αποκλειστικά, όχι στο θέατρο. Και, να την και βέβαια η βαρύτητα θα πέσει στην άλλη δουλειά. Ναι, ρε, οπότε παιδί σου λέει δεν μπορώ να τα κάνω και τα δύο. Πάντως και η Νατάσα θεωρώ. Ο Μαζονάκης είναι αλλιώς. Ο Μαζονάκης θα είναι και θέατρο, λέει προλαβαίνω. Θα είμαι και στο θέατρο, θα είμαι και στο μπουζούκι το βράδυ. Η Νατάσα μπορεί να μην το βλέπει έτσι. Ή μπορεί να θέλει και περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της. Σου λέει δεν μπορώ, θα είμαι μέχρι εδώ πάνω. Ναι, μπορεί. Εικασίες τώρα κάνουμε, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ούτε με την άλλη. Ναι, αλλά δεν έπρεπε να το πει νωρίτερα. Εγώ αυτό ρωτώ. Δεν το είπε και αργά. Συγγνώμη, το είπε τον Ιούλιο. Δηλαδή Φεβρουάριο το είχαν συμφωνήσει, εντάξει, το ότι δεν έσπασε τη συμφωνία είναι ένα δυσάρεστο δικού ναι, του λόγου. Ναι, ενώ δεν το έκανε, ρε παιδιά, δεν το έκανε την παραμονή της συνεργασίας. Ναι, όχι, αυτό τότε, θα ήταν, ναι, ναι, θα υπήρχε τότε πρόβλημα. Όλοι, έχει απόλυτο δίκιο η κυρία Ντενίση. Αλλά η Νατάσα τώρα σου λέει ότι ξέρεις κάτι, προέκυψε κάτι για το Σεπτέμβριο, που είναι κόντρα με αυτό που λέγαμε ή που πέφτει την ίδια ώρα. Μπορεί να κάνει, ρε παιδί μου. Τελικά η Νατάσα τι θα κάνει, γιατί εγώ άκουγα Βανδύ. Όχι, συγγνώμη. Σε παρακαλώ. Κάτσε, παιδί μου, άκουγα Πέγκη Ζήνα. Σε παρακαλώ, δεν μπορεί να πει. Αφού υπήρχε αυτό το τρίο. Πέγκη Ζήνα. Και τη Γαρμπή και Νατάσα Θεοδωρίδου. Ποια θα βγαίνει πρώτη, ποια θα κλείνει το πρόγραμμα. Δεν ξέρουμε γιατί δεν έγινε. Σχήμα δεν έγινε. Είναι αυτό. Βγαίνει κάποιο, λέει κάτι που τούρτα στο κεφάλι, πάει να γίνει. Πώ θα γίνει. Α, δεν ίσχυσε ποτέ αυτό. Μα δεν μπορεί να γίνει αυτό, ρε παιδιά. Το έχω ακούσει εγώ και το είχα πει από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το σχήμα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να γίνει. Μα δεν μπορεί να γίνει. Πώ θα γίνει. Και οι τρεις θα βγαίνουν στην αρχή και οι τρεις θα βγαίνουν στο τέλο. Ναι, θα μπορούσε να κάνει μια ερώτηση και οι τρεις μαζί. Ποια θα κλείσει το πρόγραμμα. Έχει σημασία ποιο θα κλείσει. Βέβαια και έχει σημασία. Ποιο κλείνει το πρώτο όνομα ή το δεύτερο. Το πρώτο όνομα, βέβαια. Το πρώτο όνομα κλείνει. Όχι πάντα. Εξαρτάται από το κέφι. Πρώτα βγαίνει το μικρό όνομα και μετά βγαίνει το μεγάλο όνομα. Ναι, αλλά ποιο κλείνει το μαγαζί, λέμε. Το μαγαζί τι μαζιάζει ποιο θα το κλείσει. Όχι, ρε μαγαζί. Ποιο θα το κλείσει. Ποιο θα το κλείσει το μαγαζί. Ποιο θα το κλείσει. Η Νατάσα Θεοδωρίδου πάντα βγαίνει, κλείνει και το μαγαζί, κλειδώνει, παίρνει τα κλειδιά στο σπίτι και ξανά γυρίζει άλλη μέρα. Ποιος θα κλείσει το μαγαζί. Την Νατάσα την προτιμούμε μόνη της. Ποιος θα κάνει το τελευταίο τσιφτετέλι. Ντροπή. Αυτό ρε παιδιά. Ντροπή το τελευταίο τσιφτετέλι. Αυτή την εικόνα έχεις για τους καλλιτέχνες. Τι τραγουδάνε, δηλαδή όλοι ποιοτικά και αυτές οι τρεις που είπα. Δεν τραγουδάει ποιοτικά η Κέτη Γαρμπή. Πρόσεξε τώρα την παίρνω τηλέφωνο και τη βάζω νυχτή αχρόνια στο παντήρι. Νομίζω το έχει κάνει παλιότερα. Τα ανεμοδαρμένα ύψη θα έχει ακούσει, τι ποιότητα. Είναι ποιοτικό το ανεμοδαρμένα ύψη. Εντάξει, παιδιά, αν βρίσκουμε και τα ανεμοδαρμένα ύψη. Είναι κοπέλα τέλειο. Εδώ, δεν ξέρει βασικά. Αλλά δεν είναι ποιοτικό, Χρυσέ μου. Τι είναι. Ποιοτικό. Τι είναι. Δεν είναι ποιοτικό τραγούδι. Δεν είναι ποιοτικό, ενώ ποιοτικότατο δεν είναι έτεχνο, είναι. Ρε Σιμάκη. Α, μη μου τα μπλέκεις τώρα και μετά γυρνάς. Μα ποιοτικά είναι όλα τα τραγούδια, σύμφωνα με τον καθένα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Μα δεν με παρατάτε, θέλετε να με βάλετε σε μισθό. Κέτι, σε παίρνω μετά την εκπομπή, Κέτι. Θέλω δηλώσεις, Κετούλα μου. Δηλώσεις. Να παίξουμε.
Πάμε να κλείσουμε και εμείς το πρόγραμμα λοιπόν και να αποχαιρετήσουμε αυτό το πεντήμερο. Που μιλάει ήρεμο. Τίτος. Ευχαριστώ πολύ. Η Νανέ υπερέχει σε πόντους και έχει 5.350. Δεύτερος έρχεται ο Μάκης με 5.000 βαθμούς και η Μαρία με 4.450. Αυτό πρέπει να ανατραπεί σήμερα. Για να δούμε τι θα γίνει, γιατί είναι και το τέλος της εβδομάδας. Μαρία. Μάλιστα. Θα ξεκινήσω πάλι από σένα γιατί είσαι πανέμορφη. Και ποιοτικά. Και ποιοτικά και έντεχνη. Μαρία. Μάλιστα. Χρόνος. Από το κανάλι του Antenna ή του Alter ξεκίνησε την τηλεοπτική της καριέρα η Ελεονόρα Μελέτη. Καλέ του Alter. Πολύ ωραία. Τον δικηγόρο ή τον γιατρό υποδιόταν ο Χάρης Ρώμα στην τηλεοπτική σειρά «Η Μεν και η Δεν». Δικηγόρο. Έλενα ή Ελπίδα ονομάζεται η κόρη της Δέσποινας Καμπούρη. Α, Έλενα. Φιλιά στη Δέσποινα. 17-20 βραβεία Grammys έχει πάρει Beyoncé. Η Beyoncé, ναι. Η γνωστή. Είμαι πολύ γνωστή αυτή. 17 νομίζω. Πολύ ωραία. Στη Νέα Υόρκη, στο Λος Άντζελες, σπούδασε υποκριτική και σκηνοθεσία η Σοφία Καρβέλα. Είναι στη Νέα Υόρκη, καλέ. Πολύ ωραία. Στη Σουηδία ή στη Δανία γεννήθηκε ο Νίνο Ξυπολιτάς. Στη Σουηδία. Πολύ ωραία. Έχει ή δεν έχει συνεργαστεί ο George Clooney με τον Johnny Depp. Με ο Johnny Depp. Ναι. Με τον George Clooney. Ναι. Όχι. Πολύ. Καλά. 7 ή 8 ταινίες Harry Potter έχουν γυριστεί. 7 ή 8. 7. 7 είπε. 7. Από το κανάλι του Antenna ή του Alter. Ωραία. Από το κανάλι του Antenna ή του Alter ξεκίνησε. Από το κανάλι του Alter. Το δικηγόρο ή το γιατρό υποδιόταν ο Χάρης Ρώμα στην τηλεοπτική σειρά. Έλενα ή Ελπίδα. Τελείωσε ο χρόνος σου, Μαρία. Και για να δούμε. Συγκέντρωση στη βαθμολογία που θα ήθελε. Τίποτα. Πολύ λίγο. Κάτι πήρε. Τίποτα, 100 ποντάκια. 200 ήταν, δεν μετράς κιόλας, σωστά. Ναι. Δεν ξέρεις όμως τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι. Μάκη. Θα χάσεις. Μάκη. Θα χάσω, παιδιά, είναι δεδομένο. Τι να χάσεις, Μάκη, μου έφυγε καλό αυτό. Ναι, είναι στημένο. Μάκη, συγκεντρώσου γιατί αρχίζω. Βασίλης Κεσογλίδης ή Βασίλης Κεσόγλου είναι το πραγματικό όνομα του Βασίλη Καρά. Κεσογλίδης. Βασίλης Κεσογλίδης ή Βασίλης Κεσόγλου. Κεσογλίδης. Αριάδνη ή Αμαλία λέγεται η μικρή κόρη του Σάκη Ρουβά. Αριάδνη. Από τον ορχομενό Βιωτίας ή την Θήβα κατάγεται ο Γιάννης Πλούταρχος. Από τον ορχομενό. Στέφανη ή Μπιάνκα είναι το πραγματικό όνομα της Lady Gaga. Στέφανη. Στην Πάτρα στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε η Νίνα Λοτσάρη. Πάτρα. Το 1999 ή το 2000 η Βικτόρια Μπέκαμ παντρεύτηκε τον Τζέιβιντ Μπέκαμ. Δεν τα ξέρω, το 99. Πολύ ωραία. Νικήτας ή Νικόλας λέγεται ο μεγάλος αδερφός της Δούκης Αστυνομικού. Νικόλας. Περίμενε. Νικόλας. Νικήτας. Νικήτας. Με τον Στράτο Τζόρτζογλου με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη στην ταινία Επικίνδυνες Μαγειρικές έχει παίξει Κάτια Ζιγούλη. Πάλι. Με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη ή τον Στράτο Τζόρτζογλου. Τον Τζόρτζογλου. Μαρκουλάκη ρε παιδιά. Βασίλης Κεσογλίδης ή Βασίλης Κεσόγλου είναι το πραγματικό όνομα του Βασίλη Καρά. Κεσογλίδης. Τελείωσε ο χρόνος σου. Ρε Μάκη, πώς είπα Μαρκουλάκη. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω, ρε Μαρία, πότε μου το λες για να με βοηθήσει, πού το λες για να με μπερδέψεις. Μα είναι δυνατόν με τον Τζόρτζογλου. Εντάξει. Για να δούμε. 5.100 ο Μάκης μόνο δυστυχώς. Ω, το κρύβο το φάγανε και αυτό. Έχω ένα πρόβλημα. Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Σταμάτα κι εσύ. Σταμάτα, ντύθηκες καλόγρε και μου ήρθε σήμερα. Έχω ένα προέστημα ότι καλόγρε θα κερδίσει σήμερα, θέλω να πω. Ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί σου, Ανανά μου. Και αρχίζω να ρωτήσεις. Ντανά, με το Στράτο. Το έβγαμε. Το λουκάνικο ή το μαρούλι είναι το βασικό συστατικό στο σπεζοφάι. Λουκάνικο. Την Σάση, την Ασπασία υποδίθηκε η Κατιάνα Μπαλανίκα στον. Πολύ ωραία. Νομική, φιλοσοφική, έχει σπουδάσει η Έλλη Στάι. Νομική. Τραγουδιστής ή ηθοποιός ήταν ο Τζόι στα Φιλαράκια. Ηθοποιός. Ορλάντο Μπλουμ ή ο Έρικ Μπάνα υποδίθηκε τον Μπάρι στην ταινία 3. Ο Μπλουμ. Πολύ ωραία. Το αδιέξοδο ή το σε συγχωρώ είναι το πρώτο ντουέτο της Δέσποινας Βανδύ με τον Γιάννη Πάριο. Αδιέξοδο. Αλίκη η Άλκης της λέγεται η δίδυμα αδερφή της Μέρης Σινατσάκη. Η Νταντά ή οι Σαββατογεννημένες ήταν η πρώτη τηλεοπτική σειρά του Γιώργου Καμπουτζίδη. Σαββατογεννημένες, αγαπημένοι. Πέστε. Πολύ ωραία. 4-5 αδελφές έχει η Κιμ Καρντάσια. 4. Μισ Κόσμος ή μισ... Μισ Κόσμος ή μισ Φίλιος έχει στεφτεί η Κατερίνα Τσοϊκόρινα Τσοπέη. Ορίστε Μισ Κόσμος. Για ή Φίλιος. Άλλη... Λάθος. Το λουκάνικο ή το μαρ... Το λουκάνικο ή το μαρούλι είναι το βασικό στατικό στο σπετσοφάι. Τελάκι, συγγνώμη, το λουκάνικο. Τη Σάσα ή την Ασπασία που έχει τελειώσει ο χρόνος σου. Τέλος χρόνου. Ήταν φυσικό μετεμπόδιο όμως και... Τι κρίμα. Και στο ποδόσφαιρο αυτό. Εκατό πόντους.
Τι κρίμα. Έλα ρε Νανούκα. Έλα, γιατί δεν τους βγάζεις τα τσιμπήλια. Βέβαια, μαγιά. Ζητήσανε κύριε, ναι, αλλά όχι τα μαλλιά. Βέβαια, την τρώμε και δεν έχουμε θα χάνουμε πόντους, θα το ξέρεις από εδώ και πέρα. Έχει δίκιο το τίτλο. Θα το θεσμοθετήσω από εδώ και πέρα. Θεσμοθέτησε. Ευχαριστώ το Μαρία. Το Μαρία, ευχαριστώ. Έπεσε κανένα τσιμπίδι. Πάμε να παίξουμε ένα πες μου τι. Αναζητούμε ένα θέμα και σας δίνω λέξεις. Έχουμε αυτό το ωραίο το μπάζερ. Τέλεια. Το υπέροχο μπάζερ αυτό που σας έφερα. Λοιπόν. Πέρα μας και τίποτα άλλο όμως, έλα, ξοδέψω λίγο. Εντάξει, ναι. Θα το προσπαθήσω. Εντάξει. Η πρώτη λέξη που σας δίνω είναι οδοντόβριτσα. Φαρμακείο. Μπάνιο. Όχι. Ξενοδοχείο. Όχι. Η δεύτερη λέξη που σας δίνω είναι σουτιέν. Ντουλάπα. Η τρίτη λέξη που σας μπάνιο. Δίνω. Μπάνιο. Όχι, είναι κρέμα προσώπου. Ξύρτεσε. Όχι. Ξύρισμα. Παπούτσια η τέταρτη λέξη. Ναι, αυτό, μπουντουά. Όχι. Τι είναι το μπουντουά. Σουτιέν, κρέμα προσώπου, παπούτσια. Κατάστημα με ρούχα. Πάρτε και ένα πουκάμισο. Κατάστημα. Βαλίτσα. 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 Εγώ το είπα. Βαλίτσα. Εγώ το είπα. Εγώ το είπα. Με ξεμάλιασε. Παιδιά, αφού το είδα τον Τίνο. Ποιος το είπε. Εγώ το είπα. Αφού το είδα τον άκουσα από τον Τίνο. Τι λες εσύ. Ποιος το είπε, παιδιά. Είναι ανάτοπε. Εντάξει, παιδιά, το παιχνίδι είναι στημένο. Γιατί είναι στημένο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Εντάξει, παιδιά, το παιχνίδι είναι στημένο. Ο Μάκης το είπε. Εντάξει, το παιχνίδι είναι σωστό. Εντάξει. Παιδιά, υπάρχει δικαιοσύνη, επιτέλους. Υπάρχει δικαιοσύνη. Ωραία, σε μαλλιάσω εγώ. Είμαι φανερό. Τι για 100 πόντους εγωνόμασταν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, δεν είμαστε καλά. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, έχει συγκεντρώσει 5.450, ο Μάκης 500 και η Μαρία 4.650. Ωραία. Άλλη μια λεξούλα. Άλλη μια λέξη. Η λέξη που σας δίνω είναι κέρματα. Αυτοκίνητο. Εκκλησία. Η δεύτερη λέξη είναι κόλλα. Κόλλα. Ναι. Ας δείτε το μόνο. Ηλεκτρονικά. Όχι, Μαρία. Η τρίτη λέξη είναι βαμβάκι. Φαρμακείο. Όχι. Αυτό που έχουμε στο αυτοκίνητο. Όχι. Που βάζουμε το φαρμακείο στο αυτοκίνητο. Το τι. Η άλλη λέξη είναι μολύβι. Μολύβι. Κέρμα, βαμβάκι, μολύβι. Μολύβι, κόλλα, κέρματα. Σχολείο. Κέρματα, κόλλα, βαμβάκι, σχολείο. Μολύβι και πάρτε και μια μπάλα. Πάμε βαμβάκι στο σχολείο, μωρέ. Κατάστημα με καλλιντικά. Σιλικατζίδικο. Μπράβο, Άννα. Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, το ζαβό έχει τις απαντήσεις. Ζαβό είναι το μάτι σου. Έχει τις απαντήσεις. Έλα, παιδιά, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να τα βρει. Έχει τις απαντήσεις. Εγώ μέχρι τις 3 είμαι εδώ. Το σκέφτηκες εσύ. Ούτε κι άλλο. Τι άλλο μπορεί να βρει. Είναι ένα συγκέντρωση τη βαθμολογία των 5.550 πόντων. Ο Μάκης 500 και η Μαρία 4.650. Και πάμε να παίξουμε ένα τσακ μπαμ. Τραγουδάμε. Μαρία, πες μου ποια κατηγορία σε εκφράζει αυτή την προκειμένη στιγμή. Εγώ τώρα να πω. Συγκεκριμένη στιγμή. Ωραία, θα πω εγώ τώρα ότι αυτή η κατηγορία που με εκφράζει είναι όπως πάντα τα λαϊκά. Πολύ ωραία. Και Μάκη, θα ήθελες να πεις τα δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα. Θα το πάρω. Θα το πάρω. Θα το πάρω. Θα το πάρω. Η Ροζιλία καλέ. Και την καρδί. Και τι είναι. Κάτι σαν θρησκεία. Τώρα φύσανε. Μάκη, Κέντη μου, σε παίρνουμε να την εκπομπή, θα γίνει μεγάλα πατελή. Μάκη, θα ήθελα πολύ να διαλέξεις την κατηγορία που σε εκφράζει. Θα διαλέξω pop classics. Pop classics. Νανά, θα ήθελες να διαλέξεις τα δευτερόλεπτα. Πέντε. Είσαι τόσο ξινό άτομο. Εγώ. Τόσο πολύ. Δεν νομίζω. Το δέχομαι. Ωραία. Για πάμε. Α, εύκολο. Πλάκα κάνεις τώρα. Μ' αρέσει απλά το τραγούδι και δεν θα το ακούσουμε. Σοφία Αρβανίτη, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, 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 γιες και αστέρια, πες μου μονάχα, πως και εδώ το ίδιο μ' αγαπάς. Μη μου μιλάς για καλοκαίρια, καλοκαίρια, γιες και αστέρια, πες μου μονάχα, πως και εδώ το ίδιο μ' παρακαλώ, τρόμαξα. Είσαι πολύ ωραία και εσύ στα μαύρα σήμερα. Αυτό ήταν από κομπλιμέντα. Νανά μου, διάλεξε κατηγορία, σε παρακαλώ. Pop. Μαρία, θα ήθελες να διαλέξεις δευτερόλεπτο. Βεβαίως και θα ήθελα. Πέντε. Το παίρνω. Νιώθω ότι είναι σε τέλειο παιχνίδι, το έχεις καταλάβει ο τίτλος, ε. Έλα ρε παιδιά, εύκολο. Θα έρθει η μέρα, καλημέρα στα Βέντο και ήδη Αδάμ. Όλα τα ξέρουνε παιδιά, απ' έξω. Κατηγορία, σε παρακαλώ. Θα διαλέξω μια κατηγορία αυτή τη στιγμή που θεωρώ. Ποια να διαλέξω!
Έντεχνο. Όχι έντεχνο. Θα διαλέξω. Ρεμπέτικο. Θα διαλέξω pop classic. Αυτά μου αρέσουν. Μάικη, δεν διαλέγει τα δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα γιατί είναι ωραία. Αυτά τα παλιά τα ακούμε και λίγο παραπάνω. Ωραία, θα το πάρω. Ωραία. Αν θα πω. Έλα κοντά μου, τα φώτα θα σβήσω. Την πόρτα μου θα κλείσω. Για θάλασσα, βαρέλια, θαλάσσια, θαλάσσια. Τα μάτια σου απόψε. Εδώ καράβι στα ανοιχτά. Δεν παίρνει άλλου κόσμου σε αγάπη μου απόψε. Καλά και εγώ και εσύ φωτιά. Παραμένω σε αυτήν την κατηγορία λοιπόν. Τέλεια! Παραμένω σε αυτήν την κατηγορία και επιλέγω πάλι pop classic. Πολύ ωραία, και εγώ παραμένω στο ρυθμό αυτή τη κατηγορία. Να διαλέξετε δευτερόλεπτα. Πέντε. 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 Εγώ σου τα λέγα μια φορά. Να μετανιώσει μάθαν αργά. Και μια σου λέξη μπορεί να παίξει την ευτυχία μοναδικά. Αχ, παιδιά, ποιο είναι αυτό. Μια σου λέξη, μια σου λέξη. Μια σου λέξη, μια σου λέξη. Σου διαλέξα μια λέξη. Τώρα κι αν τώρα την τρέξει. Είναι μια πορεία να. Μια σου λέξη, μια σου λέξη. Σου διαλέξα μια λέξη. Τώρα κι αν τώρα την τρέξει. Είναι μια πορεία να. Σταμάτα πια να λες πως μ' αγαπάς. Με τα κρυμμένα με κοιτάς. Συγγνώμη πάτσε να ζητάς. Έλα! Μαρία, διάλεξε μια κατηγορία. Διαλέξω μία κατηγορία. Όχι, υποπλάστηκα. Θέλω να ακούσω λίγο παραδοσιακό εγώ τώρα. Ωραία, και εγώ θέλω πολύ. Γιατί να χάσουμε. Ωραία. Περίμενε. Πες μου, δώσ' μου πολλά δευτερόλεπτα. 15 δευτερόλεπτα. 15, ευχαριστώ. Έχουμε συνδεθεί. Και η αγάπη μου στην καρδιά έχει μαύρο πόνο στην καρδιά. Δίχως σιδεροπηγιά, δίχως άδεια, δίχως αγαπητικά μου για φιλιά. Συγγνώμη, το Ικαριώτη που έτσι δεν χορεύεται. Δεν θέλω να σας πω πώς τραγουδάει ο Μάγκης αυτή μου. Δεν τα θυμάμαι τα λόγια, παιδιά. Είναι λίγο δύσκολα εδώ. Δεν τα θυμάμαι. Σ' άρεσε να ανάω, γέλασε. Μπράβο, να ανάω, σε διασκεδάζουμε. Πάρα πολύ. Ωραία. Παιδιά, ποιες διαλέγει η κατηγορία τώρα, γιατί ξεχάσα. Τι, το ίδιο παιχνίδι παίζουμε. Ναι, το ίδιο παιχνίδι. Ωραία. Ωραία, λοιπόν, ποιο να βάλουμε. Από το παπλό, από το κυθαπλό, μα και εσύ. Λαϊκό, γιατί το χρειαζόμαστε μετά από. Νανά, τα δευτερόλεπτα παρακαλώ. Αμάρε, Νανά, 5 και 5. Αρχίζω και χαλαρώνω, δεν κάνω εκπομπή πια. Οχ, και τώρα είναι κρίσιμο, βόηθα. Μέλα τι μου συμβαίνει, από πού να γυρίσω. Θα το πάρω, να σου πείσω. Είναι σταμάτης γονίδης. Έτσι. Γιατί περίεργα την είδα έτσι. Γιατί βαρέθηκα τα ίδια έτσι. Γιατί γουστάρω να είμαι μόνος. Αφήσω αυτούς τους δύο να παίζουν μεταξύ τους και θα δώσω κατηγορία στη Μαρία μας. Τι εγώ είμαι αυτή. Εσείς αυτή. Θα πάρω σήμερα μία κατηγορία που πιστεύω ότι με εκφράζει πάρα πολύ. Τι θέλετε να πάρω. Όχι ροκ. Θέλετε ροκ. Θα χάσουμε. Φοβάμαι ότι θα χάσω στο ροκ. Βάλε μια ροκ θα πάρω. Είναι ροκού κατά βάθος. Ναι, είμαι πολύ ροκού κατά βάθος. Μάκη, πόσα δευτερόλεπτα της δίνεις. 15. 15. Τη στηρίζω γιατί έχουμε κάνει μέτωπο εναντίον της Νανάς. Μαζί δεν ζεις πουθενά, πλουε! Μπράβο, ροκού Μαρία! Είμαι πολύ ροκού! Πολύ ωραία! Έχει τα χορεύεις τα ροκ! Εσύ δεν ζεις πουθενά! Εσύ δεν ζεις πουθενά! Νανά μου, διάλεξε κατηγορία! Θα διαλέξω pop! Pop! Όλο pop διαλέγω! Αλλά... Δεν αλλάζουμε παιχνίδι. Θα και μας κερδίσει τώρα, το φοβάμαι. Όχι, πάω. Εντάξει, δευτερόλεπτα, Μάκη. Πέντε, βέβαια. Το παίρνω. Α, τα καλοκαιρινά, τα σ' αγαπώ. Εγώ ήθελα.
θέλω να δώσω. Ευχαριστώ, Τίλο. Μαρία, διάλεξε κατηγορία. Δεν σωζόμαστε ότι η κατηγορία καλάρει. Περίμενε τώρα. Χάσαμε τώρα. Θα κρατήσω το λαϊκό που είμαστε δυνατοί και δύο. Μπας και κερδίσουμε. Τι να κερδίσουμε, τώρα η διαφορά είναι τεράστια. Λαϊκό. Λαϊκό. Μάκη, για να τη βοηθήσεις, διάλεξε και τα 15 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Πάμε. Μέγκη Ζήνα είναι αυτή. Και ξέρω τι. Μέγκη Ζήνα. Μέγκη Ζήνα. Γεια σου! Γεια σου! Σου λέω τώρα, γεια σου! Γεια σου, ρε Μαρία! Γεια σου και σένα, γεια σου, ρε Μαρία! Κερδίσαμε τίποτα! Καλύτερα θα ζήσω. Sky, αυτά είναι για σας. Να περάσετε ωραία, να περάσετε ωραία. Ναι. Έχει ωραίο καιρό. Ναι, γεια.